Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα, γιατί όχι. Δευτέρα σήμερα 4 Ιουνίου, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιορτάζει η Μάρθα σήμερα, μην το ξεχνάτε, εμείς δεν το ξεχνάμε και πώς να το ξεχάσουμε άλλωστε. Φίλε, τι εννοείται. Καλημέρα λοιπόν και ξεκινάμε με Τρόικα από τώρα μέχρι και τις 12. Έλα, έλα, παντρεύτηκε στην Κρήτη ο Μιχάλης Σιφάκης. Για να δούμε. Μια ξανθιά κυρία. Γνωστή είναι. Χρήστο, την ξέρουμε. Όχι, μην την κοιτάς έτσι πλάτη. Α, μπροστά εδώ. Αυτή η κυρία. Α, ο Μανιάτης. Μήπως είναι το Μανιάτη αυτή. Όχι, ο Καραπαπάς είναι εκεί. Όχι. Ο Μαυρίδης, ο Κονέ. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ο Σιφάκης πόσο χρόνο είναι, 35? Όχι. Δεν είναι 35 ο Σιφάκης. Πώς ρε εσύ, όταν έπαιζε ήταν 30. Α, καλά. Λοιπόν, ο γάμος της εβδομάδας. Ξεκινάμε λοιπόν με Τροϊκά και σήμερα και θυμίζουμε ότι επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. 33 ο Σιφάκης. Ναι, να μην τον... εντάξει, έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Καλημέρα στο Μάριο Σλαμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο οποίος μπήκε μέσα κατάκοπος. Δείχνω την επίθεση υποτίθεται που έγινε στα μάτια εδώ στη Γλούβα, στα μάτια στην Ζωολογικό Προσενείο και δείχνουν εικόνες, από, τουλάχιστον δείξτε από Θεσσαλονίκη και την Αλεμπιστή. Τι έχει η Θεσσαλονίκη να δείξει. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, αδέρφια, καλή εβδομάδα. Κάτσε ρε Μάριο, κάτσε, εμείς σε κρατάμε. Καλημέρα, μιλάω εδώ και μισή ώρα έξω με τον Χρήστο, θα είμαι. Ναι, ξέρω, ξέρω. Την καλημέρα μας και ευχές για καλή εβδομάδα με Βασιλική Ρετσίνα. Η Ρετσίνα με την πλούσια αυθεντική γεύση. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή γεύση. Μας κάνει παρέα σε όλες τις όμορφες στιγμές. Βασιλική Ρετσίνα από Μεσημβρία, εινοποιητική. Εγώ αυτό. Σιγάρε. Εγώ αυτό. Σιγάρε. Αν και είμαι βραχνιασμένος. Γιατί τραγουδούσα χθες. Καλό το μερομακάματο. Το μερομακάρονο. Το μερομακάματο. Έχει γίνει το τρίο κουμπάρι. Κάνα κατουστάρικο παίρνεις. Κουμπάρι κουαρτέτο. Μερομακάματο. Φίλε, ενθουσιάζεται ο κόσμος, τι να κάνω. Καταρχήν να πω να είναι καλοφώτιστη η Ελένη που βαφτίσαμε χθες. Α, έγινες νονός. Όχι. Η Κατερίνα. Όχι. Ποιος? Ο αδερφός της Κατερίνας είναι ο μπαμπάς της Ελένης. Α, πήγα στη βάφτιση. Και έπρεπε κάποιος να κάνει πρόγραμμα, ρε φίλε. Δηλαδή είχαμε τους τρία κουμπάρι. Ναι. Τους άκουσε την άλλη φορά. Ναι. Εξαιρετική. Ναι. Τους δύο... Καλοφώτιστη μικρή. Είπαμε το όνομα. Ελένη. Η Ελένη, καλοφώτιστη. Νίτσα Ελένη, Νίτσα Ελενάκη μου. Να την καμαρώσουμε και νυφούλα. Οι δύο Γιάννη. Είχαμε δύο Γιάννηδες χθες. Παίζανε κιθάρες, αρμόνια αυτά. Το ένα τ' άλλο τραγουδούσανε. Είχαμε μεγάλο Σπύρο Ρουμελιώτη. Επαγγελματίας κανονικός αυτός τραγουδιστής. Όχι σαν και εμάς που τώρα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, Μάρια. Α, ναι. Είχαμε βόλεϊ αυτό. Δύο μπουζουξίδες. Δεν είναι ο ίδιος. Α, όταν... Εκείνος είναι Νίκος Ρουμελιώτης. Ο αδερφός του είναι. Σαν τον αδερφό της Κατερίνας δηλαδή. Ναι, Νίκος Ρουμελιώτης. Ναι, συνεπονημία είναι. Τι ή έχουν κάποια συγγένεια τα παιδιά? Όχι, δεν έχουμε καμία συγγένεια. Ούτε καν εξαχιστίας, τίποτα. Εντάξει, okay. Τίποτα. Ωραία. Και έπρεπε κάποιος φίλε να σηκώσει να πάρει τα βαριά χαρτιά όσον αφορά το τραγούδι χθες. Ναι. Και κατάλαβε. Άκου τώρα. Τα χεύει. Τα χεύει. Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Μπράβο να το χαίρονται το κοριτσάκι τους. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες βαφτίσεις και γάμοι που θα πάω να τραγουδήσω, Μαρία. Ωραία, φίλε. Δύσκολη καιρή. Δύσκολη καιρή για ρεπόρτερς. Χρήστο Κιώση. Κάτι κατουσταρικάκι. Χρήστο Κιώση. Βγαίνει το μηνιάτικο. Βγαίνει. Φυσικά. Λέει. Τι κατουσταρικάκι. Πώς σε παίρνει. Κατουσταρικάκι παίρνουν οι ερασιτέχνες, ρε φίλε. Είμαστε επαγγελματίες. Συμβόλαια αυτά. Αποδίδω στην εφορία το ΦΠΑ. Πριν διαβάσει την τεράστια Media Markt. Ναι. Πέρασε από το λίγο από μακριά είδα. Κίνηση στο λιμάνι και ψιλοέπεφτε ξύλο. Την Παρασκευή. Δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Συγγνώμη, εγώ φάουλ. Το Σάββατο, συγγνώμη. Ερώτηση. Όταν λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δεν μιλώ για την σχέση μου, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου, για να μην θίξω τον εαυτό μου και την κοπέλα μου η οποία έχει οικογένεια. Τι εννοεί, είναι παντρεμένη. Μητέρα της και τον πατέρα της. Καλά, τώρα όλοι οι άνθρωποι έχουν, δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Γιατί εσύ που το λέει, σαν να είναι παντρεμένη. Πολλές φορές λες κάτι αυτονόητο για να το τονίσεις. Λοιπόν. Δώσε, Media Mart. Πάμε. Δώστε λίγη προσοχή. Σε όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν από εδώ και στο εξής και θα υπάρχουν πολλά από τις 14 Ιουνίου και έπειτα.
θα τα παρακολουθήσουμε, Μάρια, μέσω MediaMarkt με την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, απολαμβάνεις το maximum της δυνατότητας της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, θα πας στα MediaMarkt, θα τους πεις: θέλω, ακούω τον Χρήσανδο να λέει για το TV Calibration. Τι είναι αυτό το TV Calibration? Είναι ό,τι πρέπει για να απολαμβάνεις το maximum τις ματσάρες που θα δούμε για το Μουντιάλ. Θα έρθουν τεχνικοί οι οποίοι έχουν γνώση, εξειδικευμένοι, όχι όπως τραγουδάω εγώ, κανονικοί, επαγγελματίες. Θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τη τηλεόρασή σου και θα έχεις έτσι τα απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Θα πάμε σε ένα κατάστημα MediaMarkt, θα μάθουμε περισσότερα και για το TV Calibration και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, MediaMarkt. Έτσι, μουσική Χριστοκιώση, μουσική παλικάρι. Πώς γίνεται ο βραχνιασμένος καλοκαίρι, δύσκολο είναι αυτό, μας φίλε. Να δώσουμε κάτι, να δώσουμε πάλι γυαλιά σήμερα ή όχι. Θα δώσω άλλο δώρο εγώ. Άντε, δώσε. Δίνουμε ένα άλμπουμ της Panini για το Μουντιάλ, το καινούριο δηλαδή, με όλα τα αυτοκόλλητα παρέα, να το πάρετε, να κολλάτε μέχρι τις 14 Ιουνίου. Φουλ συμπληρωμένο. Όλα τα αυτοκόλλητα, άλμπουμ Panini, η κορυφαία συλλογή, η πιο επίκαιρη συλλογή της Panini, η συλλογή για το Μουντιάλ της Ρωσίας, με ένα απλό μηνυματάκι, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Γράψε δίπλα Panini με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα. Οι χαμένοι θα καβατζώσουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ το Open Express, έτσι. Πάνε να πάρουν ένα γυαλί, αν κάνει 65 ευρώ θα δώσουν 15, αν κάνει 60 θα δώσουν 10. Τόσο μα τόσο. Αν κάνει 40? Αν κάνει 40 θα πάρουν και ρέστα πίσω. Okay. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα Panini με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα, αποστολή στο 54526. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν χαμένοι. Ένας νικητής χαβατζώνει το άλμπουμ, οι άλλοι τις δωροεπιταγές. 1,24 ευρώ κοστίζει το μηνυματάκι. Έτσι. Με το φουπουά μέσα και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, και Mr. Gold. Και Mr. Gold για κορυφαία πίτσα. Στο 2310-62-85-86 2310-62-85-86 παραγγέλνετε και εξυπηρετήστε στο κέντρο Σικές, Νεάπολη, Αμπελοκήπους, Πολύχνη, Μετέωρα με δύο μεγάλες τετράγωνες πίτσες μόνο 12,40 και Ρεγκίνα για είδη και αξεσουάρ μπάνιου σε επιλεγμένα καταστήματα reginabanio.gr. Την καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον πρώτο που μπαίνει για το Panini. Γεώργιος, να σεβόμαστε Δημήτρη. Γεώργιος το θέλει ο άνθρωπος. Την καλημέρα στο φίλο τον Αστέρι. Αστέριο, να σεβόμαστε. Όχι, εγώ πραγματικά ειλικρινά, γιατί άλλος μου έχει κάνει παρατήρηση φίλος. Λέει, φίλε, το λέω Ιωάννης. Ναι, το σέβομαι, από τότε το θυμάμαι. Άλλος, το λέει Γιαννάκης. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Λέω, το διάβασα Γιάννη, λέει, φίλε, Ιωάννης θέλω, τέλος. Σέβομαι αυτό τελείως. Αυτός και ο Μελισανίδης. Είναι πολύ ωραίο να ξεκινάει η εβδομάδα με απόλυτα ποδοσφαιρικά ντεζαβού. Ένα τέτοιο βίωσα εψέ. Κατεβαίνω το απόγευμα, αργά απόγευμα, βγήκα από το σπίτι. Και όπως προχωράω στο πεζοδρόμιο, μακριά βλέπω στο περίπτερο κρεμασμένη εφημερίδα. Άρης, μεγάλα γράμματα. Άρησης. Φωτογραφία Βαλβέρδε, η λίστα Βαλβέρδε. Αυτό είναι. Ρε παιδιά, λέω τι. Ξέρεις, προσέξτε λίγο αυτά, πάθουμε καμιά καρδιά. Λέω ότι ο Βαλβέρδε πάει, το καθάρισα. Λέω τον άλλο. Φίλε, ήθελε να σου τονίσει ο συνάδελφος, δηλαδή, ότι ο Βαλβέρδε έχει 4-5 παίκτες που προτείνει στον Ερέρα. Αυτά τα πρωτοσύνη για να πουλήσει, δηλαδή. Εντάξει, έλεος, τα βλέπουμε τι ήθελες να βάλει, εσύ, Μάρια. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί λιποθυμάσαι. Το ποδοσφαιρικό ντεζαβί. Λες και είμαστε. Και είναι εφημερίδα άλλη που. Μία οκταετία, δεκαετία πριν. Πάλι τα ίδια. Μπαρτσελόνα Μπέ, Ισπανοποίηση, νέοι Ισπανοί. Μα το ίδιο είναι. Κούτρα. Μα αυτό γίνεται, ακριβώς, ναι. Το ίδιο. Κούτρα είσαι και φαίνεσαι. Ρωτάω τον Χρήσανθο για να απαντήσει καθαρά ποδοσφαιρικά και κάνω και ένα άλλο σχόλιο πρώτα. Κοίταξε, βγάζετε μια ζήλια. Όχι. Και διάφοροι και συνάδελφοι και τα λοιπά που σχολιάζουν και λένε το επικοινωνιακό. Δεν είναι επικοινωνιακό. Εκεί θα στηριχθεί ο Άρης φέτος. Εκεί θα στηριχθεί. Ωραία. Και σου κάνω ποδοσφαιρική αυτό ρόλο. Αν ο Βαλβέρδε, άκου να σου πω κάτι, ή η Μπαρτσελόνα έκανε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, θα είχαμε. Θα μας είχαν γίνει Ζέπελιν εδώ πέρα. Έχεις δίκιο. Λέτε Ζέπελιν. Ζέπελιν. Λέτε Ζέπελιν. Όλο με τον Μπακ, όλο στον Μπακ. 8 φορές. Μία με Ροναλντίνιο, μία με. Ναι, ρε φίλε, προς τα κίνη κατεύθυνση. Είναι υπαρκτό. Ο προπονητής μου ήταν τεχνικός διευθυντής του Βαλβέρδε και βγήκαν ευρώ με την Εσπανιόλ. Ένα-ένα. Τι είναι ψέματα. Για τον προπονητή σου, Αριανή το χαρακτήρισαν η πατερίτσα του Τζέραρντ στο διαδίκτυο, στο Facebook και σε αυτά. Εγώ τα μαθαίνω όλα.
Δηλαδή παίζει αυτή η φωτογραφία και το κρατήσαν. Περιμένουμε, λέει, κάνουμε μεγάλα όνειρα με την πατερίτσα του Τζέραρτ. Καλύτερα να είμαι πατερίτσα του Τζέραρτ παρά πατερούλης. Κάνε σκέψη το. Κάνε λίγο. Παρά πατερούλης. Πατερούλης είσαι. Να τα χαίρεσαι τέσσερα παιδιών. Πατερούλη, ποιον λέγανε στη Ρωσία? Τον Στάλιν. Άμπραβο. Γιατί είχε Στάλιν ο Άρης. Έκτακτο. Μόνο υπογραφές μένουν για Δόνη. Ωραία. Συναντήθηκε με τον Παερός. Δεν γράφουν το επώνυμό του, οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, για να μην χάνουν χρόνο. Και υπήρξε ταύτιση απόψεων. Μόνο υπογραφές μένουν για να επιστρέψει ο Γιώργος Δόνης ως προπονητής πλέον στο Παναθηναϊκό. Πάχει είναι ο Δόνης. Ναι. Το επίφτωνο εις του Παϊρός, Πιεμπον Ξάντ, ποιο είναι αυτό. Έκτακτο, δεύτερο. Μόνο υπογραφές μένουν για να ανακοινώσει Παέ Λεβαδιακός την απόκτηση του Γιώργου Κασναφέρη. Τι να κάνει, γενικός διευθυντής. Να είναι εκεί. Και στον Άρη είχε πρωτάθλημα. Νέος προπονητής, φαβορεί ο Άκης Μάντζιος. Α, δεν έρχεται στον Άρη τελικά. Για το Λεβαδιακό. Έτσι γράφανε ότι είναι στον Άρη ο Μάντζιος. Ο Γρηγορίου, ο Μάντζιος, ο Πετράκης. Έκτακτο. Τρίτη φορά γαμπρός. Όχι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Στα Ρώμα. Πώς μας αυτό. Πιο πολύ τον κόσμο αυτό δεν ενδιαφέρει. Άμα το ξημερώματο είχε τέτοιο ή σήμερα είναι. Κέρδισαν οι Golden State με διαφορά. Άρα 2-0 έτσι. 2-0. Τώρα. Και πάνε τώρα στο Cleveland. Ναι. Με διαφορά στην κανονική διάρκεια, όχι παράταση και τέτοια. Ναι, ναι. Καμιά 15-20 πόντους κέρδισαν. Όπως κέρδισε και ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό στο πρώτο τελικό. Αυτά δεν γίνονται. Το είδα δηλαδή, από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Με τέτοια διαιτησία μπορεί να κερδίσει μια φορά στις 10 παιχνίδια. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν αλήθεια είναι αυτό, έτσι, αδιανόητα, και σε αυτή την αίσθηση. Αδιανόητα πράγματα. Αυτός ο Παναγιώτης είναι, δηλαδή, τέτοια ντροπή να σφυρίζει αυτό το Παναθηναϊκό. Και συνέχεια, το ξέρει όλη η Ελλάδα και συνέχεια αυτός εκεί ο Παναγιώτης. Ρεσφίλε, σφύριξε 30 φορές στο παιχνίδι. 28 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, το σου λέω. Από τις 30 το 28 το, από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και μετά, εντάξει, ναι. Τώρα πώς κέρδισε ένα Ολυμπιακή, ένας σας ξέρει. Δεν ξανακερδίζουν έτσι. Ναι. 65-75. Με τέτοια διαιτησία δεν ξανακερδίζουν. Μόνοι τους, ξεμόνοι τους, ρε φίλε, μερικές φορές σε παίρνει και τρελαίνεις, δηλαδή δεν μπορείς. Ναι. Λέει ο Χρήστος Κιώσης, μόνοι σουτάραν και τα χάνανε. Ναι. Την αλητία αυτή, ναι. Τώρα την Πέμπτη, στο Πολέμου και Μίσους. Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ. Πάλι 7, αυτό. Και ο ΠΑΟΚ έκανε. Εσύ! Εκτός έδρας νίκη. Ναι, είχες λίγο στο προξηματάκι, λέει, από διαιτησία. Άντερε. Ρωτάω. Άντερε. Με τον Προμηθέα Πατρών. Σούταρε 82 τρίποντα και βάρεσε 54 βολές. Βασκετικός Αριανός μου είπε, ναι, ναι. Λίγο τσιμπηματάκι και λίγο τσιμπηματάκι. Πώς το λένε, που κάνει ο Γιώργος. Όργια υπέρ του Προμηθέα. Και πάλι, όργια. Αλήθεια λες. Όργια. Να πιστέψω όργια, τώρα εσένα. Όργια υπέρ του Προμηθέα. Χρήστε, να πιστέψω αυτό να είναι. Όργια υπέρ του Προμηθέα, αλήθεια λέει. Στην τελευταία όμως φάση. Που πάει, που είναι το σκόρ ισοπαλία και κάνει λέει από ο παίκτης του ο Φαγέ, καθαρό φάουλ δεν το δίνουν. Στα 15 δευτερόλεπτα. Την μπάλα βρήκε. Είναι ντροπή και έσχο. Το instant replay με το instant replay έγινε. Ότι όλο που είναι επίσης κρίσιμη φάση. Όλο το μάτς σφύριζαν Προμηθέα. Στη φάση αυτή είναι πεντακάθαρο φάουλ. Ναι, καλά. Καλά, εντάξει. Ωραία. Όργια υπέρ του ΠΑΟΚ. Πουλαστρελάλα κι εγώ. Εσύ πουλαστρελάλα μια ζωή. Μα αυτούς δεν να συζητάς. Δεν να συζητάω. Σου λέει ότι όλο το μάτς σε όλο το μάτς σφυρίζει Προμηθέα. Στη φάση που είναι ισοπαλία και πάει να βάλει το καλάθι 15 ώρα από το τέλος, ναι. Καθαρό φάουλ δεν το δίνουν. Και μετά και κάνουν φάουλ. Δύο παίκτες φάουλ. Ναι. Τέσσερις. Και ο Παπαθεοδόρου 5. Αλλά. Τώρα δεν είναι, ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Βγαίνει μπάλα επίσης στα τελευταία λεπτά από δύο χέρια. Ναι. Διεκδικούμενη και βγαίνει μπάλα έξω. Και λέει ο διαιτής είναι replay. Πηγαίνει στην ΕΡΤ. Να δει το replay. Κάθε δίπλα στο Χατζηγεωργίου. Ναι. Τον Ιωάννου. Και κάθε να δει. Περιμένει. Και οι δύο ήτανε. Ναι, περιμένει. Δεν δείχνει τίποτα η ΕΡΤ. Περιμένει κάποια στιγμή, μετά από κανένα τρίλεπτο, βγάζει ένα replay. Από ένα άλλο γήπεδο. Κοροϊδεύει. Για πλάκα το είπα. Είναι το γήπεδο τη Πάντρα και το replay είναι κάμερα στο Αίγιο. Εκεί. Αλήθεια λέει. Μάτς τι, πανεγιάλη με ποιον. Σου λέω που ήταν η κάμερα. Το βλέπει μία φορά. Για πλάκα το πάγω. Το βλέπει μία φορά, σηκώνεται κατευθείαν η Προμηθέας. Τελείωσε. Του λέει ο άλλος, κάτσε, έχει κι άλλο replay. Όχι, η Προμηθέας μπάλα. Ναι, αφού το είδε. Απίστευτο. Πού είδε από την κάμερα που είναι στο. Επειδή δεν βλέπεις εσύ, ρε. Στον Αύπλιο. Απίστευτο. Μπράβο, ρε. Μπράβο στον Αλφα και στο Happy Day που μας δείχνει πώς παρασκευάζεται το γλυκό υποβρύχιο. Γιατί το λέω. Ντρέπομαι πραγματικά. Εσχύνομαι. Ντρέπομαι ως Έλλην. Έχω ρωτήσει. Πρόπερση, πέρυσι
Και φέτος μέχρι τώρα, σε περίπου 15 μαγαζιά ανά την Ελλάδα, βρήκα γλυκό υποβρύχιο μόνο σε ένα καφενεδάκι ξεχασμένο πάνω στη μάνη. Μου λέει, γιαγιά, έχω, έλα. Και μου φέρνει, το είπα, Χρήστο. Μου φύγαν 3 σφραγίσματα. Λέω, γιαγιά, πότε το πήρες τώρα? Λέει, έχει κανένα μήνα. Λέω, γιαγιά, πλάκα κάνεις? Τι μήνα, αυτό δεν κόβεται με τίποτα. Μας φύγαν 3 σφραγίσματα. Ρε εσείς, Ελλάδα χωρίς γλυκό υποβρύχιο είναι δυνατόν? Ο ελληνικός πολιτισμός, έλεος. Άντε ρε, έγινε. Εγώ το πάω για πλάκα αυτό με το γήπεδο. Λέω, θα δει κανένα άλλο. Λέω, κάνει χαβαλέ. Έγινε στα αλήθεια, δεν υπάρχει. Από 150 μέτρα ρεπλή. Και ήταν σαν να το δει μπροστά του και σηκώθηκε αμέσως, είπε Προμηθέας. Ναι. Και με το που πάει η ΕΡΤ να βάλει δεύτερο replay, σηκώθηκε και φεύγει. Ο ΠΑΟΚ τώρα, Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα. Τετάρτη, 7 η ώρα. Ναι. Τι ώρα? Ωραία. 7. Θα δίνουμε. 7, γιατί 7. Ρώτησα, όχι, ρώτησα. Δεν είπα. Θα δίνουμε, ναι. Όποιος είδε, εγώ δεν το είδα. Όποιος είδε το παιχνίδι, έστω φάσεις γκολ που σκόραρε ο αδερφός του Λιμνιού, ο μεγάλος, να μας ενημερώσει. Πέτυχε το δεύτερο γκολ της Βραζιλίας. Ο χαμένος αδερφός του Δημήτρη Λιμνιού. Δεν ικανοποίησε, λέει, η Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το είδαν τα παιδιά εδώ πέρα να μας ενημερώσουν. Δεν βλέπουμε φιλικά. Τι άλλο νέο είχαμε. 6:30 ΠΑΟΚ Προμηθέας την Τετάρτη. 6:30. 6:30 στο παλατάκι, ρε φίλε, αν έχει και ντάλα βαράει 65 βαθμούς. Εντάξει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. 90 εκατομμύρια για Όμπλακ Λίβερπουλ. Ορίστε. 90 εκατομμύρια για Όμπλακ. Αυτός είναι, εννοείται, όχι για μένα, μόνο για πολλούς άλλους και για πολλούς είναι άλλους. Κορυφαίος. Τελευταία τριετία, στάνταρ, ναι. Συνέχεια διαρκώς στους 2 με 3 καλύτερους στον πλανήτη. Είναι ο κορυφαίος. Ο Δοκάριος θα μείνει. Βεβαίως. Και το θα μείνει. Ως δεύτερη επιλογή. Ο Μινιολέ θα φύγει. Θα φύγει ο Μινιολέ. Ναι, γι' αυτό δεν παίζει. Λύγει το συμβόλαιό του και δεν έχει ανανεώσει και θα φύγει. Γι' αυτό δεν έπαιξε στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Και Ζαχά θέλω. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Ποιοι μιλάνε για Ζαχά? Γιατί? Δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί ρε? Ειλικρινά, με ειρωνευότανε 2 μαγαζιά ολόκληρα. Όχι ρε φίλε. 2 μαγαζιά με ειρωνευότανε. Ο Ζαχά, ο σιγά τον παίκτη, παικτούρα. Τρελή μπάλα, απλώς ρε εσύ, αυτό δεν του είχε εμπιστοσύνη. Αλλά τον πάω. Πεκτούρα. Πολύ μπάλα. Πάει στη Λίβερπουλ που θα αναγεννηθεί, ρε. Ναι, αυτό που, λέγανε, που έλεγε ο ίδιος κάποια στιγμή ότι μόνο με τον Ρονάλντο και τον Μέση θέλω να με συγκρίνετε. Εντάξει, πολύ πιο καλή τεχνική από τον Ρονάλντο. Δεν σχολιάζω. Θα πάει, θα ανέβει όπως ο Φιρμίνιο ανέβηκε. Που ήταν ένα στοιχείο από τη Χόφενχάιμ και έγινε ο Φιρμίνιο. Στην Εθνική Βραζιλία. Όπως ο Κουτίνιο που ήταν ένα στοιχείο στην Ίντερ και έγινε ο Κουτίνιο. Ναι, όπως τόσοι άλλοι. Θυμάσαι γιατί τον καθάρισε, γιατί έφυγε από το United. Πώς τον καθάρισαν, για ποιο λόγο. Θα το πει. Ο πρώτος, ναι, που θα στείλει. Για ποιον λόγο καθαρίστηκε από τη United? Ο Ζαχά καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Είμαι σίγουρος πολύ το ξέρετε. FM και ενότρωμα τεπώνυμό σου. Το γιατί. Με 5 λέξεις περιγράφεται. Είμαι 3 και με 3. Και έφε κύρπερ από το Λιόν. Τον καθάρισε ο David Moyes, ο Σκοτσέζος coach. Για ποιον λόγο? Αποστολή στο 54-526. Είναι συγγενή σου? Βαγγέλη, είμαστε συγγενείς. Μπορεί. Είμαστε. Μπορεί. Έκαλα, δεν σου λέει να του δώσει ένα. Θέλω ένα. Πάμε στο προδιάλειμμα. Θα σου δώσουμε αυτό. FM και ενώνυμα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Στον Πατσόγλου, Πανίνη. Για άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα αυτοκόλλητα για το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας σε όλους. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο για την ραδιοφωνική Τρόικα εδώ στον Λίμπερο, σήμερα Δευτέρα 4 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα λέμε, ρε. Χρόνια πολλά στη Μάρθα λέμε. 4 Ιουνίου είναι. Δεν το έχεις γραμμένο? Κάτσε, περίμενε. Πες, τι είναι σήμερα. Περίμενε, τα πάντα έχω. Ναι, το είδα. Μαρίας και Μάρθας, αλλά το έχει λίγο παραπεταμένο. Είναι Μάρθα σήμερα. Λοιπόν, είναι Μητροφάνους Κωνσταντινουπόλεως, είναι Μάρθας και Μαρίας, Αλώνιος, Παγαρέτου, όχι Παναρέτου, ο Γιώργος από τη Μαρμίτα, Κονκόρδιος. Από εκεί πήρε ονομασία το Κονκόρδ. Η Μάρθα και η Μαρίτα είναι αδερφές του Λαζάρου. Του Λαζάρου. Έτσι ήδη η Μαρίτα. Φίλε, σχεδόν με σοκάρεις. Και δεν ξέρω και με σοκάρεις ότι το ξέρεις. Το ξέρω εγώ. Συγγνώμη, γιορτάζει σήμερα η κόρη σου? Ναι. Χριστό, πες από την Δώρα για μένα ένα χυμό. Και για το μεσημέρι, ναι ρε φίλε, κάτσε. Με τη Μάρθα κάνουμε πλάκα όλη μέρα εδώ. Όταν έρχεται αυτά τέτοια, τώρα θα κλείσουν τα σχολεία. Την έχουμε όλη μέρα εδώ πέρα, δεν κερνάς. Εντάξει. 8.90 ο φίλος γράφει: εγώ είμαι Άρης, άρα δεν είμαστε συγγενείς. Ο 709, εκτός και αν δεν θέλει, να το δηλώσει αν δεν θέλει.
Καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Απαντάει. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, που, σε αυτό το θέμα εδώ. Με το Ζαχά. Ναι. Ναι. Μάλλον έχετε μπερδέψει τους Ζαχάδες, γράφει ένας φίλος. Η Λίβερπουλ θέλει τον Ζαχά της Πάλας. Εγώ τι είπα. Ο άλλος είναι ο Ζαχά που έπαιζε στη μικρή ομάδα του Μάντσεστερ. Άντε ρε. Άντε. Άντε ρε. Γεννήσαμε. Πανίπλαξε. Εκείνος είναι. Αυτός είναι ο ίδιος. Άντε. Κομπλεξικός είναι ο ακροατής. Ο φίλος αυτός τι τον έχεις. Γιατί τον έχεις. Επειδή γαργαλούσε την κόρη του Μάριε. Τα έχουμε πει αυτά καλημέρες. Ναι. Φέργκισον. Ο Ζαχά είχε, όχι, του Μόης. Του Μόης. Μία κλασική Σκοτσέζα, κατάλευκη. Κατάλευκη. Ο κιός μπροστά της είναι Νιγηριανός. Κατάλευκη. Πάει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα Σκοτσέζο. Το διάβασες. Τον περιμένω να έρθει. Τι, στο αεροπλάνο. Μπάρι Μακέι. Εννοείται. Τη Νότιχαμ. Για να μην γίνει παρεξήγηση, περιμένω οτιδήποτε βρετανικό από οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, αν μου πει ότι ο Άρης αύριο φέρνει Βόρειο-Ιρλανδό, μπορώ να πάω στο αεροδρόμιο. Επιτέλους, να δούμε κάτι νησιωτικό. Είχες έρθει για τον Ντέιλι. Δεν είχες έρθει. Ντέιλι, ήθελα και να μιλήσω μαζί του. Ιαν Ντέιλι. Ιαν Ντέιλι, ο Ιρλανδός. Όχι Βόρειο-Ιρλανδός, του Έιρε. Ο παδός της United, άρρωστος. Ακριβώς. Και ο οποίος έπαιζε στους μικρούς στη City, νομίζω. Δώρε. Χρήστο, καλά, δεν θυμάμαι. Ναι. Είσαι ξέρεις ποιο το παιδί, τότε θα κανόνισε να μιλήσουμε, να βρεθούμε. Που είχατε διερμηνία για περίπου 2 μήνες, ρε. Το παιδί με το μουστάκι, ο Μίλτος, πώς λεγότανε. Αριανάκι, άρρωστο και πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παλικάρι. Ο Μίλτος δεν ήταν για 2 μήνες. Πώς ήταν, 6 μήνες. Για 7? Ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Μπράβο. Το αλλά επειδή σου κανόνιζε εσένα να βρεθεί, ο Μίλτος του κανόνιζε να βρεθεί με τον Ιαν Ντέιλι. Όχι, ενώ, δεν παιδί, ήταν, θέλεις... ενώ δεν ήταν στην ομάδα εδώ και 2 χρόνια. Όχι, ρε, τότε. Είχε... Να ρε, ο Μακέι, ναι. Δώσ' μας στοιχεία, τι παίχτης. Χαϊλάντερ. Είναι 24 ετών, ναι. Σκοτσέζος από την Glasgow Rangers. Παίζει κυρίως αριστερά. Το καλό του πόδι είναι το δεξί. Αλλά έχει και, καλό, και καλό αριστερό. Κοροϊδεύεις μάλλον. Τι κοροϊδεύω, τι. Παίζει και στα δύο άκρα και περιφερειακός επιθετικός. Είναι σαν να λες Έλληνας εξτρέμ, ρε φίλε. Έχει Ελλάδα εξτρέμ. Πέτυχε, πόσα με τη Forest, νομίζω 7 γκολ πέρσι. 7-8 γκολ. Ναι, για εξτρέμ, ναι. Ναι. Εκ των οποίων τα. Με το αριστερό η τα 2, τα 3. Παίζει 46 μάτς, έτσι. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, δεν πήγε στα playoff η Forest. Όχι. Δεν το θυμάμαι. Είδα Forest φέτος ένα ημίχρονο με τη Lynch που μέσα στο Nottingham, που νομίζω το πήρε η Lynch αυτό. 0-2, 1-2. Είναι το βιογραφικό του παίχτη. Σύνολο έχω δει. Να βρε. 10-11. Ναι. Τι λέει. Παίρνει ο Ολυμπιακός Σκοτίας. Και έχει παίξει σε όλες τις μικρές εθνικές Σκοτίας και είναι υποψήφιος και για τα την. Τα έχει όλα σημειωμένα, ρε, εδώ. Και για τη μεγάλη. Ναι, ρε, φίλε, περίμενε. Σκοτσέζος έρχεται. 24χρονος. Σκοτσέζος έρχεται. Έχουμε πήξει σε. Από τη Rangers. Σε off και each. Στη Forest. Περνούσε εξαιρετικά μέχρι να διαδεχθεί ο Άιτορ Καράνκα τον Μαρκ Γουόρμπαρντον. Βασικός αριστερός εξτρέμ. Μετά πήγε στον Πάγκο. Α, μάλιστα. Στη Νότια με αυτά, έτσι. Καλό πόδι δεξί. 5 γκολ έβαλε. Τα 2 με τα αριστερό. 5 γκολ και 7. Ασίστ 28 παιχνίδια. Α. Μάλιστα. Όχι, μακάρι να έρθει. Εγώ το με την έννοια, όχι, δεν λέω για τον Ολυμπιακό, έτσι. Παιδάκι. Δηλαδή, μακάρι να ακούσω ότι η Λάρισα και ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Τρίπολης φέρνουν σήμερα 10 Βρετανούς. Ναι. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Από τη Βρετανία στο κομπό της Sports Arena. Ακριβή είναι η Βρετανία. Είναι ακριβή, εντάξει, το ξέρω, ναι. Είναι ακριβή. Κατά μέσο όρο. Άλλα μηνύματα από φίλους στην καλημέρα μας. Α, ηρωνία στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ηρωνία. Σωρό το ρε φίλε. Ο αδερφός. Να φανταστώ στα σημερινά νέα του ΠΑΟΚ. Είμαστε μια ανάσα από Βέρμπλουμ και κοντά σε Πούκι. Να το κάνω copy-paste και για την αυριανή Τρόικα. Και τι να κάνουμε, κάτσε, μεγάλο. Είναι ο Αποστόλης ή άλλος. Ναι. Ο Αποστόλης είναι. Ναι. Το ύφος είναι Αποστόλης. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού αυτή είναι η στόχη. Ο Αποστόλης που όλοι λατρεύουμε να μισούμε. Να πάμε σε άλλους στόχους, δηλαδή να. Συγγνώμη, ο Αποστόλης τι ήθελε 1η Ιουνίου δηλαδή να γίνεται. 1η Ιουνίου να είναι. Να έχει κλείσει όλους τους παίκτες. 4 Ιουνίου τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η αρρώστια, ρε φίλε. Δώσε μεταγραφές και εσύ είναι ψέματα, ρε φίλε. Αυτό δώσε μεταγραφές και εσύ είναι ψέματα. Αυτό θέλουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Τζάρτα. Το Σαββατοκύριακο για τον Άρη γράφτηκαν 5 διαφορετικοί παίκτες στην Μπαρτσελόνα Μπέ. Ναι. Θέλω να σχολιάσουν οι φίλοι κυρίως του Άρη. Για τους φίλους του Άρη υπάρχουν ούκο λίγοι που χαρακτηρίζουν τον Πάκο Ερέρα
η πατερίτσα του Τζέραρντ. Δηλαδή, λέει, Μάρια, είπε ένας μια ηλιθιότητα. Δεν ένας. Τρεις ξέρω εγώ. Και μου λέει το χαρακτηριστικό του ποιο είναι. Η φωτογραφία, ότι είναι αντιδραστική, ναι, σκορδική και ναι, κόντρα στο, σε οτιδήποτε γίνεται για τον Άρη. Η φωτογραφία λέει που μας... ποιοι είναι οι φίλοι έχει του. Έχει σκορδικούς ακόμα. Έναν. Έναν και δύο φίλους του. Στην πόλη έχει σκορδικούς. Ένας είναι φανατικός, ναι. Τι ένας, συγγενής του. Τι ένας, να σε πάω σε μαγαζί ανατολικά. Ωραία, να δεις, να βρεις 10. Ανατολικά να με πας σε μαγαζί. Ένας, τώρα, α, με πας εσύ ανατολικά εμένα. Πάμε. Άσε μας, Μάρια. Ναι, να σε πάω να δω στο μαγαζί. Θες, πάμε αύριο, σήμερα, αύριο θέλεις. Τι να σου πω. Άμα τώρα πάμε εγώ και δύο φίλοι μου ακόμα, θα τον βρίζουν όλη μέρα το σκόρδα εκεί. Εντάξει. Τι εντάξει. Έτσι διαμορφώνεται πάντα. Μπαίνεις πριν, κάθεσαι εσύ. Μπορεί να ακούς μπινελίκια για μένα και μόλις μπω εγώ θα μου κάνει high five. Αυτός τι είναι. Αυτός είναι. Ό,τι να είναι. Δεν είναι σκορδικός. Αυτός είναι αυτό. Θα σου δείξω τώρα περίπου. Τι είναι. Αυτό. Μάνι. Ποιος είναι αυτός. Αυτός. Αρβανιτίδης. Φίλος μας. Παίζει ρόλο Αρβανιτίδης στα κοινά του Άρη. Όχι. Όχι. Κάποτε έπεσε. Το πάλεψε, τον έφαγε, τον καθάρισε να βγω ο Καρυπίδης. Ο Μυροφορίδης αποκάλεσε τον Καρυπίδη μυρωδιά στο ποδόσφαιρο. Από όλα όσα είπε αυτό εσύ. Ο, έτσι έμαθα, δεν ξέρω τι είπε άλλο. Ναι. Χαριτολογώντας. Μυρωδιά. Ότι δεν ξέρει να παίζει μπάλα. Γι' αυτό τον επέλεξε. Ναι, ότι. Τι, ότι. Ο μυρωδιάς. Ότι δεν βλέπει, δεν έχει μάτι ποδοσφαιρικό. Ότι δεν ξέρει να παίζει. Δεν ξέρει. Ή κάτι θα ξέρει ο Μυροφορίδης. Για να το λέει αυτό το πράγμα. Τον Πλατέλα πάντως ο Καρυπίδης τον έφερε. Α, γιατί, την αρχή το πράγμα. Από την πρώτη τον μέρα. Έφερε ο Καρυπίδης. Και το Σόουζα επίσης. Τους δύο δηλαδή. Πες μας και τίποτα άλλο. Τους δύο περίμενε, αυτό σου λέω. Τους δύο μοναδικούς παίκτες για τους οποίους καίγεται ο κόσμος να ανανεώσουν σήμερα που μιλάμε και γίνεται κουβέντα, σου έφερε αυτός. Άλλους που έφερε νωρίτερα και απέτυχε. Η αποτυχία η μέγιστη είναι ο Τζεμπούρεφιλ. Τι πάνε να πει εκεί είναι. Ναι. Και το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Γενικότερα, ο πρόεδρος δεν πρέπει να φέρνει παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αυτός ο οποίος πρέπει να φέρνει παίκτες πρέπει να είναι ο επαγγελματίας. Πώς έχει ο Πάκ το Μίχελ δηλαδή και φέρνει τόσους καλούς παίκτες. Λοιπόν, στον Άρη φέτος πάντως θα τους φέρει ο Ερέρα με τους παίκτες. Ο προπονητής, ο οποίος έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής σε ομάδες επίπεδου Εσπανιόλ. Που νομίζω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια άλλη κατάσταση. Που και πέρα έχει τις διασυνδέσεις του. Τι στόχο θα βάλει ο Άρης. Είπαμε Ευρώπη. Άσε τι λες εσύ, ρε. Δεν λέω εγώ, ρε φίλε. Το συμβόλαιο του προπονητή λέει ότι ανανεώνεται σε περίπτωση ευρωπαϊκής εξόδου. Δεν σου οριοθετεί στόχο αυτό. Με τον πλέον επίσημο τρόπο. Χρόνο πάλι προπονητή θα το θέμα είναι. Τι θα γίνει αν θα υπάρξει αυτή η αναδιάρθρωση. Για ένα χρόνο υπέγραψε. Ένα συν ένα. Ω, καλά. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή την αναδιάρθρωση. Και υπό ποιο καθεστώς θα μπει ο Άρης σε αυτό το κόνσεπτ. Εσύ γιατί τι θέλεις, να πέσουν 6 ή να γίνουν 2 όμιλοι των 10. Ας πέσουν 16, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω όταν ο Άρης μπει, να μην μπει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας επειδή προέρχεται από τη Football League. Να μπει εκεί που του αξίζει να είναι. Στο υψηλότερο δηλαδή. Εξήγησε το κόσμο, δεν καταλαβαίνει. Αν είναι να γίνει. Λένε θα είναι 10 και 10 αυτό που λένε και θα χωριστούν σε γκρουπ. Παίρνουν στα γκρουπ λοιπόν και λένε, χωρίς να έχει ακόμα ξεκαθαρίσει απόλυτα, αλλά δεν μπορείς να πάρεις. Με τον Όφη θα μπεις μαζί, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Και Όφη. Δεν είναι κάτω το λεβαδιακό ο Άρης. Πώς το λέει αυτό. Εγώ στο λέω. Και θα το δεις. Θα το δεις. Βάσει δυναμικής, κόσμου, εισιτηρίων, δυναμικότητας, όλα. Και αποδεικνύεται αυτό από δύο πράγματα. Ένα, όταν γύρισε η ΑΕΚ, δεν μπήκε στο γκρουπ των ομάδων. Άλλο το θέμα εκεί. Γιατί? Εκείνο ήταν εμπορικό. Εμπορικό είναι με τηλεοπτικά δικαιώματα. Το εμπορικό είναι και εδώ. Εδώ είναι αγωνιστικό. Γιατί, όχι, εμπορικό είναι. Γιατί το ένα γκρουπ παίρνει διπλάσια από το άλλο σε λεφτά. Αν λοιπόν εσύ ως πολιτεία μου πρημοδοτείς πάλι τους Λεβαδιακούς και τους Πανιώνιους, αυτομάτως δημιουργείς ανισονομία. Γιατί δεν πρέπει ο Λεβαδιακός, δεν μου πεις ότι ο Λεβαδιακός πρέπει να παίρνει περισσότερο τηλεοπτικά από τον Άρη. Όσο μίσος και να έχετε στον Άρη, όσο και να κυνηγάτε τον Άρη, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το δεχτείτε αυτό το πράγμα. Ότι ο Λεβαδιακός και ο Πανιώνιος έχουν μεγαλύτερη εμπορική αξία από τον Άρη. Πανιώνιος ιστορικός. Βρε, ιστορικός μπορεί να είναι. Και τι έγινε. Και ο Ηρακλής είναι ιστορικός, αλλά όλο τον ξεφωνίζει 300 και 300.
Έτσι λέτε. Το χρόνο σε εμά, αυτό δεν το λες εσύ. Γιατί εσείς τα λέτε. Πες εσύ. Εσείς τα λέτε. Εσύ πώς λες ότι είναι. Εμένα είναι φίλο σωματείο Ηρακλής. Ότι είναι παραπάνω λες. Φίλο. Ε. Τι είπες. Είναι παραπάνω. Είδες που είναι αλήτες. Είδες. Πες. Μάρια, ακούς. Μετά, μα ρίχνω κατάρες εγώ. Μασλαμά είναι αντιπαοξίδη. Για κυνηγάει τον Μπάουκ. Ναι, ρε φίλε. Όχι, άκου να σου πω, Μάρια, τι είναι οι παοξίδες. Περικλή, το είδα, μπήκες ρε στα γυαλιά, τα γυαλιά δικά σου. Οι παοξίδες τι είναι. Το είδα, περικλή. Οι παοξίδες, φίλε, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν καζούρα για όλους και για όλα. Ναι. Να μας ξεφωνίζουν, να μας βρίζουν. Τον ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα. Να κάνουν καλά. Τον ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα. Ναι. Και μόλις λέμε κάτι για τον ΠΑΟΚ, μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό ναι, ισχύει. Αλλά για τον ΠΑΟΚ λένε επίσης, κάνουν καζούρα. Δεν ασχολούνται καθόλου με τον Άρη. Πού είναι, περιμένουν τον Σταύρο να έρθει. Έχει όλα τα πόστα τελευταία του έχουν σχέση με τον Άρη. Έχει γράψει το SDN ολόκληρο κείμενο. Μου έχει βάλει για τον Άρη μέσα. Και μου λέει ο Κόλκας σήμερα το πρωί ξυπνάω. Και μου λέει ο Κόλκας, φίλε, σχολιάζει τα ρούχα του Ερέρα. Ο Κόλκας που είχε προπονητή και υμνούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ το Φερνάντο Σάντος και το καφέ σακάκι, σχολιάζουν το σακάκι του Ερέρα. Αυτοί σχολιάζουν ρούχα του Ισπανού προπονητή. Που μπορεί ο Ερέρα να έρθει εδώ απ' έξω με τα ρούχα που φοράει και να μας αγοράσει όλους. Ο οποίος προτρέπει τον κόσμο όταν λέμε καλημέρα, καλησπέρα σε φίλους του Άρη, να λέμε καλημέρα, το χρόνο έξι πέφτουνε. Καλησπέρα, το χρόνο έξι πέφτουνε. Ναι, αυτό πρόσεξε. Αυτό θέλω να πιστεύουν. Ότι θα πάμε για να πέσουμε. Αυτό θέλω. Εγώ θα περιμένω, σου είπα, θέλω να δω την ομάδα πρώτα, έτσι. Γιατί τώρα και αυτοί που λένε ότι ο Άρης θα παλεύει για τη σωτηρία και αυτοί που λένε ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Είναι επιπόλαιοι. Φυσικά και είναι επιπόλαιοι. Όπως και εσύ. Εγώ σου είπα το στόχο της ομάδας, φίλε. Η ομάδα, μου είπες τι στόχο έχει ο Άρης. Και μου λες τι θέλεις. Και σου λέω ότι η ομάδα, ο πρόεδρός της, ο προπονητής της, οριοθετούν. Πού το άκουσα. Ως στόχο. Υπόθηκε. Μας το έχει πει, ρε φίλε. Το έχει πει ο Καρπίδης. Οριοθετούν ως στόχο της ομάδας στην Ευρώπη. Τώρα, το αν θα φτιάξει μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα ή αν θα φτιάξει μια ομάδα που θα τερματίσει τελευταία, θα το δούμε στην πράξη. Πότε. Τον Αύγουστο ή τον Νοέμβριο. Ποιον Αύγουστο και Νοέμβριο, ρε. Πότε. Ήδη δεν πήρε προπονητή. Εκεί. Έχει αργήσει. Τελείωσε σεζόν 27 όχι, Μαΐου όχι, ρωτάω, και πότε, 31 Μαΐου ανακοίνωσε πότε, προπονητή. Πότε, λέω, θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε συμπέρασμα. Τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Είσαι σίγουρος. Στα πρώτα μάτς. Δεν θα έχουμε μια εικόνα. Εδώ σκάνε ένα δίμηνο ακόμα. Συγγνώμη, αυτό είναι αλήθεια που βλέπω τώρα. Προφανώς. Το γράφει, ρε φίλε, η προπονητή η Bild. Η Bild το γράφει. Ότι ο Νάγκελσμαν της Χόφενχάιμ απέρριψε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καλό. Τον πάω. Φοβερό, φοβερό. Φοβερό. Προαλήφεται ο Ραούλ, έτσι λένε. Ο Ραούλ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σμπρώχνεται όχι για τώρα. Όχι για τώρα. Έξυπνο. Και όχι για τώρα. Λοιπόν. Συγκλονιστικό Σπύρος Μπιμπίλας. Έχεις να πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω. Για τον Άρη. Μπορείς δηλαδή τώρα εσύ να πεις ότι θα πέσει ή ότι θα ανέβει ή ότι θα πάει η Ευρώπη. Όχι, όποιος το λέει εκφράζει ευχή. Τις δύο προηγούμενες φορές πάντως που επέστρεψε και τις δύο βγήκε ναι. Ευρώπη. Γιατί είχε φόρα. Και τώρα φόρα έχει. Είχε τεκτημένη ταχύτητα. Και τότε δεν είχε και ιδιοκτήτη. Είχε τη μία λάμπρο σκόρδα και την άλλη λάμπρο σκόρδα. Είχε λάμπρο σκόρδα. Είχε τη δυναμική αυτή η Χρυσάνθη. Είχε λάμπρο σκόρδα. Και τώρα αυτό. Έχει ένα δίκιο. Τα κάνω όλα ρημαδιό. Είχε αυτό. Είχε αυτό. Και μετά κάνω όλα ρημαδιό. Και δεν ξέρω, πολύ μεγάλη συσπήρωση τότε. Και τώρα έχει μεγάλη συσπήρωση. Τώρα πίσω να έχει πιο πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, μηνύματα. Πες του Άμπαλου ότι ο Μίχελ έφερε το Μάτος. Ναι, φυσικά έχει φέρει το Μάτος. Τα λέτε και αυτά, τα λέτε. Τι να πω. Έχει φέρει το Μάτος και 15 λάθος. Όχι, δεν είναι έτσι. Τι δεν είναι έτσι. Έφερε το Μάτος. Το Μάτος μπορώ να το φέρω κι εγώ. Από τον τεχνικό διευθυντή, φίλε, δεν περιμένω να μου φέρει το Μάτος. Την ψαγμενιά παίχτη. Ένα παίχτη ο οποίος κάνει 1,5 εκατομμύριο. Δεν κάνει 1,5 ο Μάτος. Ένα. Λιγότερο, δεν είναι 800. 700. 600 παίρνει ο Μάτος. Με 600.000 και αν μου δώσει εμένα, θα σε βγάζω Champions League. Όχι, θα πάρει το πρωτάθλημα άνετα. Μπίσες βαρέφερε. Απαντάει ο φίλος. Φίλε, όλοι αυτοί δεν είναι παίκτες. Εγώ θέλω να μου φέρεις, φίλε. Παοξή για να πω ότι ο τεχνικός μου διευθυντής αξίζει τα 5, 10, 15, 20, 35 χιλιάρικα πόσα παίρνει το μήνα. Θέλω να μου φέρεις Πέλκα. Θέλω να μου φέρεις. Σου απαντάει αμέσως. Κάλβο. Είναι πολύ θέλω να μου φέρεις Χαβίτο. Είναι πολύ τιμόλογος. Θέλω να μου φέρεις τον Κόκε με 12 χιλιάρικα. Το να πας και να μου φέρεις παίκτες των 500, των 600, των 700 και επειδή θα μου φέρεις εσύ δύο καλούς ενώ ο προηγούμενος έφερνε 10 μάπα, δεν σε κάνει καλό. Προηγούμενος έφερε Γκάρι Ροντρίγκες και αυτά και πήρε 10 εκατομμύρια. Λοιπόν,
Πες το, εμείς δεν είμαστε Άρης να ψάχνουμε ευκαιρίες. Πάμε σε έτοιμους. Φυσικά δεν είστε Άρης εσείς να πάτε σε ευκαιρίες, αλλά την ίδια στιγμή μη τονίζετε τον τεχνικό σας διευθυντή. Αυτό το οποίο είστε σίγουρα, είστε αντιγραφής του Άρη. Γιατί όταν ο Άρης έκανε τους Λάτιν και τους 10 και τους 11, βγαίνατε όλοι εσείς και εσύ που στέλνεις μηνύματα και λέγατε τι είναι αυτά ρε, ομάδα με 11 ξένους, ο Άρηθ και τέτοια λέγατε. Επειδή είχατε τους Αγοράκη και 2-3 Έλληνες. Εμείς αγαπάμε τους Έλληνες. Ναι. Το που λένε μου θα κάνει ωραία. Την πραγματικότητα σου λέω. Και μετά πήγανε και παίζουν με 11 ξένους. Όχι. Και τώρα σταματήσανε τα Άρης και τους ξένους και όλα αυτά. Και τα Ελληνάκια, η Εθνική Ελλάδος, ο Χαλκιάς και όλα αυτά. Σταματήσανε και τώρα και μου λέτε και το Μάτος. Πάρα πολύ καλός Χαλκιάς. Η τελευταία σου φουλ ελληνική φουρνιά ήταν εκείνα τα περίφημα μωρά του Κωστίκου. Εκείνο, ε. The Kostikos Babes. Τα μωρά του Κωστίκου. Ούτε ένας δεν έπαιξε. Μπαλάφας. Ναι, ναι. Μπαλάφας, φίλε. Πάει στον Καραϊσκάκη και Άρτας τώρα. Εντάξει, τώρα το παιδί είναι πόσο χρονών αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, μηνύματα εδώ είναι για τον για το απίστευτη δήλωση του Σπύρου Μπιμπίλα. Είχα περάσει και 9 χρόνια χωρίς να κάνω σεξ. Απίστευτο. 9 χρόνια χωρίς Μαρία. Σεξ, φίλε. Ναι, όχι, είναι κάτσε, φίλε. Εγώ 9 μέρες και τρελαίνομαι. Media Mark, πόσε! Χαμός γίνεται. Λοιπόν, ναι. Η Media Mark, φίλε, σου προσφέρει σεξ, 9 μήνες. Δεν σου προσφέρει τέτοια πράγματα. Όχι. Ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε κανονικά πάλι. Από τώρα, Χρήστο. Χρήστο, από τώρα. Media Mark, κυρίες και κύριοι. Οι περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες τις υπηρεσίες, το εννοούμε. Εκτός από αυτές που θέλει ο Μάριος. Θέλεις μεταφορά και εγκατάσταση τηλεόρασης? Έχει. Θέλεις επίδειξη για το πλυντήριό σου, Μάριε, να πλύνεις κανένα ρούχο? Έχει. Θέλεις μεμβράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ ή του κινητού σου, Τζορμπατζόγλου, που είναι σπασμένο και ακόμα δεν την έχεις αλλάξει? Να πας. Media Markt. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα? Media Markt. Όλες οι υπηρεσίες, ένας προορισμός. Media Markt. Περισσότερες πληροφορίες και στο mediamarkt.gr και βεβαίως στα καταστήματα MediaMark. Και με Βασιλική Ρετσίνα κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής από μεσημβρία ενοποιητική 23-17-13-981 για να παραγγείλετε Regina για αξεσουάρ μπάνιου σε επιλεγμένα καταστήματα και Mr. Gold για τις καλύτερες πίτσες για 2 άτομα, για 3 άτομα και με 6,90 μόνο. Υπάρχει επιλογή και με 6,90 23-10-62-85-86. Και μην ξεχνάτε άλμπουμ της Πανίνη, έτσι. Ρωσία 2018. Φουλ συμπληρωμένο, συλλεκτικό, θρυλικό άλμπουμ της Πανίνη. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα Πανίνη με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα, αποστολή στο 54-5-26. Εκεί που ήμουν χθες τώρα, κεραμνή, μόλις έφευγα, ναι. Όντως έριχνε κεραμνούς και δυστυχώς ένας άνθρωπος. Πώς, πού τους βρήκε? Δύο άνθρωποι. Ένας στην Κοζάνη και ένας στη Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε αυτό? Πώς, πού ρε, κεραμνή. Ο ένας ήταν μηχανή. Το χτύπησε πάνω στην Εγνατία. Κεραυνός. Κάτσε, μπορείς πάνω... πέρασε από εκεί. Μπορείς πάνω σε μηχανή, σε χτυπήσει, ρε φίλε. Το χτύπησε. Τι να κάνω τώρα, ρε φίλε. Εγώ τώρα. Τι μέλες του, αν μπορεί. Συγχωρέθηκε τώρα ο άνθρωπος. Τι να πούμε από εκεί πέρα. Κουράγιο στους δικούς του. Τέλος πάντων. Και σου είδα, πέρασε το όταν επέστρεφα. Σε ποιο ύψος, αν επιτρέπετε. Πώς το λένε εκείνο. Δεν θυμάμαι τώρα. Κοντά στην Κατερίνη. Ταξιδεύει προς Λονδίνο ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος για να περάσει ιατρικά από την Arsenal. Εντάξει. Πάει να δοκιμάσει κάτι άλλο, ρε φίλε. Καλή επιτυχία στο Σοκράτη. Σε κάτι πολύ πιο δυνατό, πιο γρήγορο, πιο μεγάλη ένταση. Λες να έχει πρόβλημα στο μπορεί, αγγλικό. Ναι, πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Ναι, πάρα πολύ πιθανό. Πολύ εγκεφαλικός, ρε φίλε. Ναι, γιατί δεν είναι τώρα και. Πώς είναι τώρα? Δεν είναι 28, ας πούμε. Η φανέλα θα γράφει Σοκράτης πάλι. Με αυτή την έννοια. Ό,τι θέλει αυτός, φαντάζομαι πως ναι. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 3 χρόνια. Αρχηγός στην Ντόρτμουντ, ρε φίλε, θες, μπράβο του. Μπράβο. Καρδιτσιώτης, Ναι, την καρδίτσα. Συμφωνία Ντόρτμουντ Άρσεναλ στα 18 εκατομμύρια ευρώ. 18 εκατομμύρια. Είναι και πολλά.
Ποιος είχε πει ότι κοιτάζει τον κάθε αντίπαλο, ακόμη και το πιο μεγάλο όνομα, με τόσο αφιψηλού ύφος που τον κάνει να σβήνει πριν καν ξεκινήσει το μάτς. Ο δικός μας. Ναι. Ο Αντώνης με Τιράντες. Όντως, ναι. Αν δεις με όποιον παίζει, σαν να τον απαξιώνει ο Αποστάθοπουλος. Σαν να τον απαξιώνει. Κρίμα τον γκολ με την Κωνσταρίκα για ένα κρίμα. Ειδικά τελευταία τριετία. Ανοίγουμε γραμμές. Πολύ κίνηση για το Πανίνι. Λογικό είναι. Γιάννη, καλημέρα. Χαράλαμπε, καλημέρα. Ένα άλμπουμ της Πανίνι, εννοείται όπως πάντα από τη μέρα που η εταιρεία ιδρύθηκε. Συλλεκτικό. Δεν λείπει ούτε μισό χαρτάκι. Φουλ συμπληρωμένο. FM κενό. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Αποστολή στο 54526. Δηλαδή τη λέξη Πανίνι. Οι χαμένοι καβατζώνουν. Απλά όσοι συμμετέχετε, αν δεν κερδίσετε, ένα θα είναι νικητής, έτσι, μια νικήτρια. Καβατζώνουν τετραπηταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Γραμμές 23-10-287-888. Για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Α, για παράδειγμα, είδηση. Έξαλλη δείξη Σκάι Παναθηναϊκός βάζει πρόστιμο ένα μισθό στους παίχτες σε πιθανή απώλεια του τίτλου. Με αφορμή τη χθεσινή εμφάνιση. Ο μόνος που δεν θα πληρώσει είναι ο Παναγιώτου. Αυτός θα πάρει και. Πάρει και μπόνους. Πρέπει να τρέπεσαι τώρα αυτά. Ναι, ναι. Δηλαδή, όλος ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει. Αυτός... Προπαγάνδα του Ολυμπιακού, φίλε. Ναι, ναι. Η προπαγάνδα θα... του Ολυμπιακού. Εδώ, ήταν ο κορυφαίος. Η κολλητή του Ολυμπιακού. Πες τα Μάρια, η κολλητή του Ολυμπιακού. Ήταν ο κορυφαίος. Αν τα έλεγα εγώ αυτά. Ποιος? Δεν τα λέω για τον Μπάουκ, ρε φίλε. Δεν έπαιζε με τον Μπάουκ. Έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ούτε εγώ τα λέω για τον Άρη. Και τον Παναγιώτο, επειδή τον έχω προσέξει και μου έχουν πει να τον προσέξω, πραγματικά είναι εξωπραγματικό αυτό που γίνεται. Ο Παναγιώτο. Και επειδή συνεχίζει να παίζει αυτό, τον Παναθηναϊκό. Χθες η Σούπα σφύριξε 30 φορές και τις 28 ήταν η πρώτη του Παναθηναϊκού. Μιλάμε, έδινε όργια. Μπορεί να γίνανε τα φάουλ έτσι. Ξεκίνησε τέταρτη περίοδο και ήταν 7-0 τα φάουλ. 7-0. Ούτε ο Προμηθέας έτσι. Και κερδίσανε κιόλας. Και κερδίσανε, ναι. Γιατί το πάλεψαν να μείνουν συγκεντρωμένοι. Θέλει μεγάλη προσπάθεια όμως. Να μην ξεφύγεις και να μην αρχίζεις και τρελαίνεσαι. 23-12-87-888. Για να ακούσουμε για μεταγραφές, να τα πούμε. Για ΠΑΟΚ, για Άρη. Ο Ηρακλής τι γίνεται, Σιμάρη. Η Ηρακλή δεν λέμε τίποτα. Έρχονται παίκτες. Ποιοι, γιατί πράγμα έρχονται. Ένα Ουαλό. Έρχονται παίκτες. Ένα Ουαλό. Ένα Βούλγαρο. Έγινε μία σύσκεψη την Πέμπτη. Τι αποφασίστηκε. Παιδιά, ειλικρινά, αν συμβεί κάτι σημαντικό, θα σου το πω. Δεν έγινε κάτι σημαντικό, οπότε. Εντάξει. Αποφασίστηκε να γίνει νέα ΠΑΕ. Τι αποφασίστηκε. Δεν μας λες. Το η ομάδα δεν χρωστάει, δεν λέει σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Τι. Το η ομάδα, ας πούμε, δεν χρωστάει που ακούστηκε. Δεν... Η ομάδα δεν χρωστάει η τωρινή. Ναι. Η προηγούμενη χρωστάει. Ναι, εντάξει, το ζήτημα είναι να βρεις τον τρόπο να μην τα πληρώσει εκείνα. Ναι. Εκεί είναι το κόλπο. Δεύτερη ώρα με CFD Carpets Κολοκυθάς. Για καθαρισμό χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων, σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Τηλεφωνήστε 2310-762-164. 2310-762-164. Με injection service στην Καροτούμπα για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζίνου κινητήρα. Και κτήμα Αγέρνο, το Χρυσάνθη. Πού είναι περίπου το Αγέρνο? Δώσε μας λίγο ένα στίγμα. Είναι λίγο έξω από τον Άγιο Αθανάσιο. Όπως πας ή όπως έρχεσαι. Και από τα δύο, Δημήτρη, γίνεται να είναι έξω όπως πας και να, όταν φεύγεις να μην είναι απ' έξω. Δηλαδή, πραγματικά, ρε φίλε. Αυτό θα ίσχυε αν έλεγε λίγο πριν ή λίγο μετά. Εσύ εκεί, αυτό σχολείασε. Εγώ πάω έξω. Αυτό είπε έξω, απλά από τον Άγιο Αθανάσιο. Να σε βοηθήσω ακόμα καλύτερα. Πες, πηγαίνοντας... Βγαίνοντας από τον Άγιο Αθανάσιο και πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ή... Από Θεσσαλονίκη, λίγο πριν μπει στον Άγιο Αθανάσιο. Και αν μπει από την άλλη έξοδο. Αν μπει από την άλλη. Από ποια άλλη έξοδο? Από. Από πάνω θα πας. Ναι. Όχι, από τον κανονικό το δρόμο θα πας. Φίλε, από εκεί που λέει αριστερά Άγιος Αθανάσιος. Στο φανάρι αριστερά. Είναι πάνω στο δρόμο. Είναι πάνω στο δρόμο. Περνάς από εδώ μπροστά. Περνάς στη Mac Metal. Και έχει αγέρινο μεγάλη. Και έχει αγέρινο εκεί πέρα. Οι περισσότεροι τον ξέρουν ως διαμαντή βέβαια. Διαμαντή catering. Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Το κτήμα Αγέρινο. Παιδιά, το ξέρει και ο Μάριος. Ήρθε. Πολύ ωραίο φαγητό. Εσύ, μεγάλη πινακίδα. Έχει από τη μεριά, μάλλον, όταν πηγαίνεις από Θεσσαλονίκη προς Άγιο Θανάσιο.
Γιατί ναι. Μεγάλη πινακίδα. Έτσι αλλιώ το βλέπει, γιατί είναι τεράστιο κτλ. Καλά, κάνει μπαμ. Πήμα. Είναι σαν όαση. Αλλά για όσοι ας πούμε δεν προσέχετε πολύ πινακίδες και τέτοια, έρχεστε από Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί στην περιοχή το ξέρουν όλοι. Αλλά όσοι έρχεστε από Θεσσαλονίκη, ναι. Με το που περνάτε τη Mac Metal, ένα τεράστιο εργοστάσιο, δεν γίνεται να μην το δείτε. Είναι πιο μεγάλη πινακίδα το κεφάλι του Τζουρμπατζόγλου. Μόλις ναι. Περνά τη Mac Metal, αμέσως στο δεξί σου χέρι. Ναι. Τον Γιάννη. Από τηλεφωνάκι 530-525 για να κλείσετε τη βάφτιση ή το γάμο σας. Παιδιά, ειδικά το καλοκαίρι τώρα είναι μαγικά εκεί. Με τον καζόν έχει χώρο για να παίζουν τα παιδάκια. Σαν παιδική χαρά είναι κατά κάποιο τρόπο. Οπότε και ωραία θα περάσει το γάμο και τα παιδάκια θα περάσουν ωραία. Ρε φίλε, αυτό με καίει πάρα πολύ. Μπράβο στον Μπενζεμά. Πολύ ψαγμένο το σχόλιο του. Μας γλεντάει αυτό. Για το πρώτο γκολ. Αυτό εδώ με τρελαίνει. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Σάρα και γκολ μου στο Κίεβο δεν ήταν θέμα τύχης. Έτσι. Δεν πιστεύω στην τύχη. Ήταν θέμα δουλειάς. Τι δουλειάς, ρε. Πάει, ήταν πιέζει, εύκολο γκολ. Πιέζει και απλώνει το ποδάρι. Αλλά έπρεπε να ήμουν εκεί, στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Απλώνει το ποδάρι του. Πώς. Είναι εκεί, μπράβο. Είχε αναλάβει, επειδή είναι ελαθέρω τερματοφύλακας, να πιέζει ψηλά. Τι κάνανε οι ντόπιοι στο Survivor. Χτυπιέμαι, ρε φίλε. Αποκάλυψε Σάρα και Νάζι. Δηλαδή, ειλικρινά. Οι ντόπιοι τα μικρά παιδάκια κόβανε φρούτα και μας τα πετάγανε. Κάτι κόκκινα φρούτα. Ναι. Όχι ότι πάντα τα τρώγαμε, γιατί μας τα πέρανε και οι δημοσιογράφοι δεν μας άφηναν. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Μας περιμέναν για να μας πετάξουν τα φρούτα, είπε η πρώην μαχήτρια. Ωραίο να σε πετάνε φρούτα, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Η μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ποιες είπαμε είναι? Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε τον Χατσερίδη στην άμυνα, θέλει τον Βέρμπλουμ στο κέντρο του γηπέδου, τον Σουηδό πρώην παίχτη της ΣΕΚΑ Μόσχας, τον οποίο μάλλον θα φέρει εδώ μέσα στην εβδομάδα. Θέλει στην επίθεση βασικά τον Πούκι, αλλά επειδή είναι δύσκολος, θέλει πολλά, επειδή έχει διάφορες προτάσεις, πάντα παίζει και του Κόντε, του ποδοσφαιριστή των Ιωαννίνων. Και στο τέρμα ο ένας είναι για βασικός, ο άλλος είναι για αναπληρωματικός. Ποιος? Δηλαδή Πούκι και καταρχάς ένα θα πάρει. Ναι, θα πάρει. Ωραία. Ο Πούκι έρχεται εδώ. Μη μου θα είναι εκτός ενδεκάδας. Πού να τον βάλει να παίζει ο Πρίγιοβιτς? Μαζί. Θα έρθει ο Πούκι εδώ για να είναι εκτός ενδεκάδας. Και ποιο να βγάλουμε, ρε φίλε? Τον Μπέλκα. Ναι. Ναι, νενέκια. Δεν βγαίνει. Είμαι εγώ ο Πούκι. Δεν είμαι γέρος πια. Λες μετά και είσαι την... εσύ ο Φιρμίνιο. Ο Φιρμίνιο δεν είμαι. Αλλά για το χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη είμαι ο Πούκι. Χωριό είναι για τη δική σου γειτονιά. Τι? Ο ΠΑΟΚ δεν είναι χωριό. Άντε, καλά, ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Από βασικός στην Γερμανία. Ποια Γερμανία, στην πρώτη που έπαιζε. Και που έφαγε πέντε, έφαγε χαλαρά. Και στην πρώτη που τελευταία. Από ποιον? Πέντε, τον ΠΑΟΚ. Για τον οποίο μιλάμε. Από αυτόν που λες τον Μπέλκα, τους έκανε κουδούνια κάτι Άγκερ και κάτι δικού σου εκεί, κάτι καδρόνια. Για να δεις με ποιον έπαιζε η Λίβερπουλ για χρόνια και ήθελε πρωτάθλημα. Ο με τον Πασχάλης Κάσος που ξεφωνήθηκε όσο λίγοι στον Άρη, τον εξεφώνησαν οι πάντες, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Λάρισα. Γνωστό είναι αυτό. Τριετές. Το πήρε, ξέρω να το είδε. Και τι μας το λες, λες, λες και πήγε στον Ατρόμητο. Στη φάτσα λίγο δεν τον μπερδεύεις πάντα τον Κάσο με τον. Πες τον άδωρε που έχετε, που ήταν και σήμερα και αυτό στον Ηρακλή. Ναι. Με τον Κυριακίδη. Με τον Πασά. Ναι. Ρε φίλε, μια ζωή του μπερδεύω. Και Κυριακίδη. Μια ζωή. Κυριακίδη που πήγε στον Ατρόμητο από τον Ηρακλή. Ναι. Όχι, καμία σχέση. Γιατί? Άλλη φάτσα. Ανοιχτόχρονη, καστανοκόκκινο. Όχι, όχι. Βάλε δίπλα-δίπλα. Πασά με Κάσο. Ο Κυριακίδης όχι, όχι. Πολύ λίγο. Στην Κοψιά ίσως ναι. Στην Κοψιά. Αυτό το. Λίγο το γέρνο προς τα μπροστά. Όταν κινούμε με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Εντάξει. Αλλά όχι. Φάτσα. Χρώμα πάρα πολύ. Κάσος με. Με Πασά. Γράφει φίλος του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ο Πούκι θα πάει στην ΑΕΚ με τα μισά. Γιατί σε εμάς θα είναι αλλαγή. Εσένα σου Πούκι που θα πήγαινε δηλαδή. Στον ΠΑΟΚ με 800 ή στην ΑΕΚ με 400-500. Αυτό που λέω πάντα. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Γιατί είναι μεγάλη στην Αθήνα? Στην Αθήνα, απλά. Ο Φιλανδός είσαι, δεν είσαι. Πάντα. Η ομάδα, έχουν ένα μεγάλο βαντάζ οι ομάδες της Αθήνας. Την Αθήνα. Αυτό. Πού ξέρει ο ξένος, Αθήνα και αυτά και ο Μπαμπαμπούμπα Διντιόπ πίστηκε όταν το γυρίσανε δύο μέρες στην Αθήνα και του κάνανε και την κρουαζιέρα στο Νεργοσαρονικό.
Εδώ πότε πας, στην Καλλικράτεια. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Στην Καλλικράτεια. Ποιο λίγο. Τι να δει, τη μαμά να κυνηγάει με το τάπερ τα παιδάκια, με τα σουτζουκάκια. Από την Ποτίδα εκεί πέρα. Τι πού να τον πας, ποια Χαλκιδική ρε φίλε. Τον πήγανε σπέτσες, ίδρα, πόρο, τελείωσε. Λέει μένω εδώ. Βουρού. Ναι. Πώς το λένε το νησία. Από τη Βουρουβούρου απέναντι. Πώς το λένε το νησάκι. Διάπορο. Το διάπορο. Του Βουλινού. Του Βουλινού. Έχεις την παραλία εκεί. Ένα μόνο δύο σπίτια δεν είναι. Ένα του Βουλινού, μια βίλα. Πιο πολλά έχει. Ναι. Άντε μην το σκοτώσουμε και για άλλα νησάκια. Πώς το λένε το άλλο το νησί. Αμουλιανή. Τι να μας πεις τώρα, ποιο πόρο και ποια. Άστο, να σου πω κάτι. Δηλαδή, εντάξει, όπως λέει και ο φίλος μου Ηρακλειδέας, ο Ανδρέας. Ανδρέα, καλημέρα, μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Λέει, εντάξει, μαϊμού νησί. Αυτό το σχεδόν κάθε πρωί το χρησιμοποιήσεις γιατί. Η Αμουλιανή. Όταν δεν ακούνε, σχεδόν κάθε πρωί. Ναι, μας ακούει τώρα ο Νίκος ο Αριανός, μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Αν είναι στο χωράφι, μας ακούει ο ράπερ σχεδόν κάθε πρωί. Μας ακούει ο ντράμερ τον τάδε σχεδόν κάθε πρωί. Ο Αλέκος ο Σπανίδης, ο ντράμερ, μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. 4 στα 5 πρωινά. Σήμερα είναι αυτό που δεν ακούει. Όταν πηγαίνει για μαθήματα και τα λοιπά, γιατί είναι και εκπαιδευτικός το παιδί, εντάξει, okay, δεν, τι να σου πω τώρα. Στην Μπρόντμπι παίρνει 500, σε εμάς θέλει ένα, θα του τάξει ΑΕΚ 700 και μια χαρά. Σωστός. Λες. Σωστός. Αφού χάσει τον Αραούχο ή πριν. Κάτσε με τον Αραούχο, ήταν η κρίσιμη συνάντηση χθες, προχθές. Θα κάνει άλλη μία αύριο, άλλη μία την εβδομάδα. Τον, αυτόν τον Γιάννης, τον Στρέλνιεξ, από πού τον πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το παρακολουθώ. Ναι. Τι συνέβησε. Έβαλε κανένα δυο, τρία μουρλά, χθες. Καλό καλοκαίρι, Γιάννη, να είσαι καλά, που μπαίνεις για το Πανίνι. Ο Γιάννης, πανίνι, ο Χαράλαμπος, ο Χρήστος. Ο Πολύκαρπος, δώσε άλμπουμ να κολλάμε όλο το σουκού. Και ο... καλημέρα. Ο Περικλής είναι που μπήκε για το ναι, απάντησε. Γιατί ο Ζαχά τα είχε με την κόρη, πλήρωσε το ότι είχε ερωτικό δεσμό με τη 18,5χρονη κόρη του David Moyes. Έγραψε φίλος ότι ο Χάρι Κέιν έχει πολλές πιθανότητες, είναι μια καλή επιλογή για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Περίμενε. Αυτό βασικά τον έβασε ο Κόλκας. Ναι. Ο Κόλκας κάλυξε τα λάθη των στοιχηματικών σε εισαγωγικά. Για το Μουντιάλ. Που εφελούν το παίκτη. Σε αυτά είναι πολύ καλός. Ναι, ναι. Και βρήκε το Χάρι Κέιν 18 απόδοση. Κάτσε καλά. Πάω να βάλω ρε φίλε 20 ευρώ. Απλά η 18 απόδοση ξέρεις γιατί βγαίνει. Γιατί. Γιατί η Αγγλία αποκλείεται στον πρώτο γύρο. Όχι, ναι. Όχι. Τον πρώτο τον περνάει. Στα νοκάουτ αποκλείεται. Και μπορεί να βγει πρώτο σκόρερ από τον πρώτο γύρο. Να βάλει 5 γκολ στον όμιλο. Ο όμιλος είναι Βέλγιο, την Ισία. Και οι άλλοι πια. Παναμά, είναι. Περού, κάτι τέτοιο. Ονδούρα, όχι. Ονδούρα, δε λιγάκι, όμιλο Αγγλία. Βέλγιο, Τινησία. Ο Κέιν σου λέει βάζει γκολ, εκτελεί πέναλτι. Μέχρι και φάουλ. Ναι, να τον βάλει όμω, όχι στα κόρνερ που τον είχε στο Euro, εκτελούσε τα κόρνερ. Και λυποθυμήσαμε. Το είδα την πρώτη φορά, νόμιζα κάνουν πλάκα, φάρσα. Την πρώτη φορά λέω, χάλασε τηλεόραση. Λοιπόν, μισό λεπτό, μια που είπε τηλεόραση. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Αν χάλασε τηλεόραση. Media Markt. Θα πας Media Markt. Έχω. Για να μην εκτελεί ο Κέιν τα κόρνερ. Έτσι. Έχω 49, 55, 60, 65 και 88 ιντσών τηλεόραση. Και σε ρωτάω, κυρία Σλάμα μου. Ναι. Πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό θέαμα και το Χάρι Κέιν να βγαίνει πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. MM. Media Markt. Media Markt. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου κι αν επιθυμείς. Εύκολα και γρήγορα από τη MediaMarkt. MediaMarkt.gr και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, MediaMarkt. Για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ, ο Μέση έχει 9,5. Πού να βγει ο Μέση, δεν. Πες να βάλει και δύο γκολ αυτός. Ο Γκρισμάν 11. Αυτός είναι. Ο Νεϊμάρ 14. Ο Ρονάλντο 17, ο Ζεσούς 17, ο Κέιν 17, ο Λουκάκου 17. Και ο Λουκάκου μπορεί να κάνει ένα χατρίκ στον όμιλο. Ο Βέρνερ είναι αυτός της Λειψίας, Ναι. Και αυτό το θέλουμε. Ναι, ο Τίμο Βέρνερ. Εμείς η Λίβερπουλ. Ναι. Λίγο στην κοψιά, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, στην κίνηση. Κάτι ανάμεσα σε Ζουμπούλη και πες τον άδωρεση, και Νασιόπουλο. Πιο πολύ να Σιόπουλο. Ο Καβάνι, μετά ξεφεύγουν. Καβάνι, Σουάρες, Αγκουέρο, ο Τόμας Μίλερ, 30. Ναι, οι Γερμανοί, ρε φίλε, οι Γερμανοί σε κανένα μάτσο ομίλου μπορούν να βάλουν και 8 γκολ.
και να γίνει το κακό. Ο Κώστα, ο Λεβαντόφσκι, ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έχει βάλει κανένα γκολ φέτος. Δηλαδή δεν θυμάμαι γκολ του Εμπαπέ φέτος στην Παρή. Ναι. Δεν θυμάμαι. Όντως καλό. Ο Σαλάχ 45. Έχει φάει την κατάρα πέρσι που του λέει εκείνα τα 2-3 μαζεμένα, όχι σαν 20 λεπτό Μπουφόν. Στο πρώτο μάτσε στο. 180 Εμπαπέ. Στο Μονακό. 180. Τι 180, ρε. Δηλαδή πόσο να πει ο άλλος για το Σαλάχ τώρα. 300. Ο Στέρλινγκ. 75 Στέρλινγκ βάλε. Ρε. Ναι. Ζωτήν εγώ 1000 Στέρλινγκ. Βάρντι 100. Ο Βάρντι παίζει βασικός. Όχι. Δεν είναι τώρα βασικός. Για τον ΠΑΟΚ κάνει ο Βάρντι. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό που θέλει. Ένα πιο περιφερειακό παίκτη. Κάνει μας, κάνει. Στα άκρα παίζει ο Βάρντι. Παίζει. Στη Λέστερ μωρέ όχι. Γιατί έχουν από εκεί το αριστερά τον Άρλιτον, πώς λέγεται, και δεξιά τον Μαροκινό. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα ρε, εσύ τώρα ναι. Παίκτη τώρα από Αγγλία. Ο Βάρντι τώρα εδώ πέρα. Οκ. Okay. Καλά, μπορείτε να μην μυζιάζουν οι παοξίδες. Θυμάμαι το Σμολ μόλις ήρθε. Πρώτο μάτς φιλικό ήμουν στο Καθατζόλιο με τον Ολυμπιακό. Πω, ή με τον Άγιαξ ήταν. Στο τουρνουά εκείνο με Άγιαξ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Πω, το παιδί τι άκουσε. Αυτό είναι... Θα μου βρει τον όμιλο. Της Αγγλίας. Ναι, να βρούμε την άλλη ομάδα. Μπορεί και να κάνουμε και την Ισία, αν την κάναμε λάθος. Αγγλία, Βέλγιο σίγουρα, την Ισία και η άλλη, το Ονδούρα, Σαλβαδόρ, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτές οι εύκολες που. Και στη Γαλλία έτσι λέγαμε και καλά, πάμε την κολάρα ο Σκόλ με την. Με ποια ήταν εκεί, πάλι με την Ισία ήτανε ή με Αλγερία. Λιακάδα, μεσημέρι. Ο πρώτος όμιλος είναι Ουρουγουάη, Ρωσία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία. Να το λες σωστά. Ουραγουάη, όπως το λέει Ουρουγουάη. Ουραγουάη. Όπως το. Ο Τσιόλης, ο Σάκης. Ο δεύτερος Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Ιράν. Τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Πιστεύω, όταν το πει ο Τσιόλης, Ουρουγουάη θα πάρει και το παγκόσμιο Ουρουγουάη ξανά. Τη δεύτερη μέρα έχει Ισπανία, Πορτογαλία στο Μουντιάλ. Με Μάρια, με ποια ηφιοροειδέα θα είσαι. Από αυτού του δύο. Πορτογαλία. Άμα βουλιάξει το γήπεδο. Τρίτο όμιλο Γαλλία, Δανία, Περού, Αυστραλία. Τι είναι αυτή. Γαλλία, δεν πρέπει να το την είναι. Τέταρτο όμιλο Αργεντινή, Κροατία, Νιγηρία, Ισλανδία. Άιντε Άισλαντ, παλουκάρια. Πέμπτο όμιλο Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Κωνσταρίκα. Και ξέρει, υπάρχει Σερβία, Ελβετία, Πρίγιοβιτ κτλ. Τι Σερβία, Ελβετία. Σερβία, Ελβετία. Παίζει ναι. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι Σέρβος, του οποίου οι γονείς μερίζες... γεννήθηκε στην Ελβετία και διάλεξε κάποια στιγμή σε ποια εθνική θα παίξει. Διάλεξε Σερβία. Και υπάρχει θέμα. Το συζητάνε. Με τι κριτήριο διάλεξε. Γιατί νιώθει Σέρβος. Η καρδιά του νιώθει Σέρβος. Ναι. Ορθόδοξος. Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Νότια Κορέα. Ναι. Πολιτισμός, ναι. Χωρίς Βέρμπλουμ φυσικά η Σουηδία, δεν υπάρχει στο τέτοιο. Βέλγιο, Αγγλία, Τινησία, Παναμάς. Άντε, Παναμάς. Βάζουμε 3 γκολ στην Τινησία και άλλα 3 στον Παναμά και 2 στο Βέλγιο. 8 γκολ στον όμιλο. Δηλαδή, αν βάλει ο Κέιν 5 γκολ εδώ στον όμιλο. Μπορεί να βγει, ναι. Μετά διαβάλει άλλο ένα, άλλα 2. Ναι. Κέιν. Όλοι Κέιν. Οι πιο πολλοί σκόρες κρίνονται στα 6 γκολ. Ναι. Το μαγικός αριθμός 6. Ποιος είχε βάλει 5 γκολ σε αγώνα του Μουντιάλ. Ο Κλόζε. 17 είναι, το είδα. Σε ύμνησα προηγουμένως. Σε ύμνησα. Έμα, μαθαίνω τι το είπαμε. Μην το συζητάς, θα πέσει κι άλλο. Ότι σε αυτά είσαι καλός. Σε αυτά είσαι καλός. Σε άλλα δεν είσαι. Ο Σαλέγκο, μπράβο. Δεν μου λες, σχολίασες το κουστούμι του προπονητή μου. Είναι δυνατόν ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Και μάλιστα ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ως το προπονητή το Σάντος. Δηλαδή το καφέ σακάκι. Το καφέ σακάκι. Καμιλό, πολύ ωραίο, μπουφάν είναι πολύ ωραίο. Τι είναι, Καμιλό. Το θέμα μας το είχε πει. Τι. Μάλλον με τη γυναίκα του. Του έλεγε βγάλ το. Του πήρε ένα άλλο και δεν το φορούσε. Γιατί δεν σχολίασες. Το άλλο, δεν σχολίασες όμως αυτό με το οποίο σχολίασαν κάποιοι Αριανοί. Ο Πάκο Ερέ, ποια φωτογραφία κυκλοφόρησε πάρα πολύ. Και ο Τσαλδίς μου την έδειξε. Που στηρίζεται πάνω του τραυματία ο Στίβεν Τζέραρτ στη Λίβερπουλ. Και βγαίνει έξω και λέει: ωραία, πήραμε λέει για προπονητή και κάνουμε όνειρα με την μπαταρίτσα του Τζέραρτ. Είναι κανονικό προπονητή. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει στον Άρη, αλλά είναι κανονικό. Στον Άρη μας. Στον Άρη μας. Στον Άρη μας. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει, αλλά είναι κανονικό προπονητή. Διάλειμμα, διάλειμμα. Παρά 25 η ώρα, με αυτή την τελευταία εκτίμηση. Και να κάνει κανένα 0-1 με τον Λουτσέσκο αυτό. Ναι. Δω εκεί. Γιατί ναι. Εμείς το φυσιολογικό να χάσουμε, δεν είναι το φυσιολογικό. Ναι, ναι. Η υπερομάδα με την ομάδα την νεοφώτιστη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σκέψου να γίνεται ανάποδο.
Μάρι, αυτός ο Σάντος. Μας έχει στο, για την κατάξυση πρωταθλήματος ή όχι ακόμα. Αυτός ο Σάντος. Ο Άρης. Πάντα να έχει εύκολες κληρώσεις. Πιο τυχερός πεθαίνει. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Αυτός δεν έχει το καλάκι. Την νυχτερίδα ολόκληρη έχει αυτός. Όχι νυχτερίδα, σμήνους από νυχτερίδες. Οι κληρώσεις του είναι άστα. Τόσα χρόνια βαρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάδα του Σάντος, εννοείται. Φίλε, ο στοίχημα είναι εδώ για πρωταθλητή Ελλάδος. Έχει 16 ομάδες, τον Άρη δεν τον έχει μέσα. Γιατί ακόμα δεν μπήκαμε με τέτοιο. Δεν έχουμε πάρει άδεια. 5, 6, 7, 8, 9. Ο Άρης και Όφη δεν είναι. 14 ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πρώτος με 2-0-5, η ΑΕΚ 3-50, Ολυμπιακός 4. Άρης δεν υπάρχει. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνυματάκια για να μπείτε στην κλήρωση για ένα άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα αυτοκόλλητα, για να τα κολλήσετε τις επόμενες ημέρες και να είστε έτοιμοι να έχετε πλήρη εικόνα στις 14 Ιουνίου που ξεκινάει το Μουντιάλ. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Το μήνυμα κοστίζει 1,24 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κληρώσουλα. Παιδιά, μην αφήσετε σήμερα να γραφτεί αρνητική ιστορία, χωρίς τηλεφωνική γραμμή. Τρόικα, έλεος, θα γραφτεί ιστορία. Γιατί? Η Ελένη λέει. Δεν πήρε κανείς τηλέφωνο. Δηλαδή, έλεος. Μην γραφτεί ιστορία αρνητική. Γιατί τι ανοίξαμε? Είπαμε, ναι, προηγουμένως, νομίζω είπα Δημήτρης. Μια φορά. Α, το είπε μια φορά και Δημήτρης. Και μιλούσε συνέχεια μετά, σου λέει ο άλλος δεν βγάλανε. Ναι, εντάξει, okay. Γραμμές ανοιχτές, παιδιά, 23 10 287 8. Και εγώ λέω να το αλλάξουμε, να μην τις ανοίξουμε τώρα. Έτσι. Το crumble καρυδιού, τι είναι? Όχι, το καρύδι ξέρω τι είναι. Το crumble καρυδιού τι είναι. Είναι από το scramble. Α. Λοιπόν. Η Ελένη λέει: Μουντιάλ και ξερό ψωμί, δώστε αυτοκολλητάκια για να κολλάμε με τα ανιψάκια όταν δεν έχει ματσάκι. Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι. Τι ωραίος, ομάδα υποστηρίζει, Ελένη, στο Μουντιάλ. Ωραίος ποιητικός ίστρος, Ελένη. Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Μου θυμίζει άλλη ακροάτρια. Έκανε και άλλη ακροάτρια. Είναι μια-δύο ακροάτριες που έχουν συμμετέχει σε διαγωνισμούς με ποιηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ποιηματική οδό. Κάνει μια εκτίμηση, Μάριε. Στην Ελλάδα οι φίλαθλοι, στην πλειοψηφία τους, τι υποστηρίζουν σε τέτοιες οργανώσεις? Βγάλε ποσοστά. Να σου πω κάτι. Το ΚΕΣ 12, ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα, όχι για τώρα. Βάλ το αύριο από τις 11 και τα 20. Ταπεινή μου γνώμη. Τώρα το κάψουμε τζάμπα και βερεσέ. Με τι κριτήρια θες να πεις? Όχι, ρε. Καλό. Τι? Τι υποστηρίζουν συνήθως? Παραδοσιακά. Τις μεγάλες δυνάμεις. Ναι, μεγάλο. Είναι 5-6 δυνάμεις. Γερμανία, ποσοστά, Βραζιλία, Αγγλία, Αργεντινή. Α, ποσοστά, πού να ξέρω. Εντάξει, okay. Είναι οι πιο πολλοί Άγγλοι. Αγγλώσεις. Είναι πολύ φρετάνο, επειδή είναι μεγαλωμένοι με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ειδικά η γενιά. Χωρίς να μπορούν να πούν το γιατί. Ειδικά η άνω των 40, ναι, είναι ένας ακαθόριστος έρωτας. Όπως εμείς. Εντάξει, ναι. Ναι. Υποστηρίζουμε Αγγλία, δεν ξέρουμε γιατί. Πάμε. Χίλια μπράβο στη Μαρία Σάκαρ για την προσπάθεια που έκανε, έτσι. Οκ. Okay. Και κατάφερε κάτι που μόνο η Λένα Δανιλίδου είχε καταφέρει. Σε όσα Grand Slam έχει πάρει, να έχει φτάσει μέχρι τον τρίτο γύρο. Μπράβο της. Πάμε, καλημέρα. Πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις? Ναι. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη, από το Bronx. Α, γεια σου. Ανδρέα, λίγο πιο δυνατά αν μπορείς. Πιο ναι, δυνατά. Ναι, okay. Άκουγα τον κύριο. Τώρα το λέω κύριο Τζομπαρτζόγλου, είμαστε στο μικρό του, τον Δημήτρη. Τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Το Δημήτρη, για το Γιάσενμπλουμ και τον άλλον. Αλλά εκεί πάει. Ντάισελμπλουμ, Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ. Πήγε να πει κάτι. Πήγε να πει κάτι τον Πασχαλάκη, αλλά το έχασε κάποιο, τον έκοψε. Τι έγινε με τον τερματοφύλακα? Όλοι μπορεί να φύγουν εκτός από τον Πασχαλάκη. Όλοι μπορεί να φύγουν εκτός από τον Πασχαλάκη. Και αν φύγουν θα πάρει το Ζίφκοβιτς. Γιατί σε έχασα εκεί στην ομιλία πάνω, κάτι δεν άκουσα. Για να πάρει το Ζίφκοβιτς, πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Ο Ρέι, ο Γλύκος κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Κάτσε, Αντρέα, μου φάνηκε εσύ μου φάνηκε λες με τον Πασχαλάκη θα μείνουμε. Δηλαδή απογοητευμένος τον Πασχαλάκη είσαι? Όχι, όχι. Όχι, θα μείνει ο άνθρωπος, το θέλω. Α, εντάξει, έτσι που το είπες. Άμα δώσει 5, ρε φίλα, άμα δώσει 5, ας τον πάρει. Κάντε ανταλλαγή. Δώστε Πασχαλάκι, πάρτε δοκάριο. Ο Πάοκ δεν είναι χωριό. Ο Πάοκ δεν είναι χωριό. Καλά τον είπε στο Μάριο. Με τα τάπερ και στην Καλλικράτεια. Και εγώ έξω εγώ στην Καλλικράτεια. Ακόμα πάνε με τα τάπερ, με τα κεφτεδάκια να πάρει. Αν πηγαίνουνε, πόσα χρόνια λείπεις? Ακόμα 35. 35 χρόνια λείπεις? Το εξοχικό κλειστό είναι? Κλειστό το έχεις τώρα? Να σου το κρατάω το εξωτικό, θέλει να το περιποιούμε εγώ, θέλει. Εγώ θυμάμαι πήγαινα στην Παναγία στη Μελά με τη μαμά μου με τα ταπεράκια και τους κεφτέδες. Ακόμα έχει τέτοια. Και τώρα έτσι πάνε. Γιατί να μην έχει?
Ναι. Παράδοση, ρε φίλε. 35 χρόνια λοιπόν. Απλά βγήκανε νέα τάπερ τώρα. Τάπερ και τα έκανε. Τάπερ και τα έκανε, ναι. Δεν μου λες. Εγώ έμενα στη Λεωφόρο Στρατού, εκεί στο Λυσί απέναντι. Α, το Λυσί απέναντι. Στην Τούμπα πόσα χρόνια έχει να έρθει. 20. 20 χρόνια έχει να έρθει στην Τούμπα. Τελευταίο μάτς ποιο ήταν δηλαδή. Πήγα σε Ερωσόλυμα, είδα τον ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ. Ωραίο μάτς για Άλεξη. Και εγώ ήμουν εκεί. Γιατί 3-3 βγήκε. 3-3. Α, sorry, νόμιζα το. Συγγνώμη, νόμιζα το φιάσκο. Sorry, sorry. Κατσαμπή, βούρα και τα λοιπά. Τι, μικρό έπαιζε στην πίστα πίσω τρία, μικρό έπαιζε, είπε. Μικρό έμεσο στην Τριβάνη, έπαιζε στο παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Που είναι η θεολογική σχολή τώρα. Εκεί γεννήθηκα. Πήγαινε στον Άγιο Στέφανο, στο Συντριβάνη. Βρε γίγαντα, τι ηλικία έχει. Συγγνώμη, τι ηλικία έχει. 60. Α, είσαι τόσο. Ναι, στο κρατά σου γεννήθηκα εγώ. Πήγαινε στο άσυλο, στο σχολείο. Και έπαιζε στο θεολογική σχολή που είναι τώρα, ήταν το παλιό το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έπαιζε εκεί μικρό. Γι' αυτό σου λέω. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι χωριό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι χωριό. Καλά τον έπαιζε. Έτσι. Για τον Μπούκι είναι. Για τον Μπούκι είναι. Έγινε. Ποιο Μπούκι βρε τώρα που στην πρώτη έπαιζε. Ποιο Μπούκι. Ο Μπούκι. Το ποδόσφαιρο μα γενικά είναι χωριό. Ναι, ναι. Ενώ η Δανία είναι κομμόπολη. Είναι Βόρεια Ευρώπη, φίλε. Είναι Βόρεια Ευρώπη. Είναι ο τελευταίος προορισμός μεγάλος για μετακίνηση μεταναστών. Οι 5-10 Έλληνες πάνε Δανία τελευταία τριετία. Ο Δόνης ζήτησε από τον Παϊρόζ τους Λουτ, Κάτσε και Μιστακίδη. Αφού λέτε για Κάτσε και Μιστακίδη πάει έκλειση. Δεν γίνεται. Θέλετε λεφτά και τέτοιες. Έτσι δεν είπανε. Ακόμη δεν μη θέλει. Τι να μην θέλει. Θέλει. Εσύ αυτό τώρα εδώ πέρα με τι λεφτά. Τέλος πάντων. Αυτό με το Μιστακίδη δεν μπορώ να καταλάβω, έχω χαζέψει. Είπε ένα νούμερο χθες στον αέρα το είπε, γι' αυτό και το λέω. Το είπε ο ΡΑΠ, το τονίζω, όχι εγώ, ο ΡΑΠ. Ότι ο Δόνης έχει στην τράπεζα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε διάφορες τράπεζες. Λίγα είναι. Λίγα, ε. Φυσικά λίγα είναι. Από τα λεφτά που είναι τόσα λίγα. Ναι, και παραπάνω. Το σπίτι του στην Κηφισιά το έχει δει πώς είναι. Το σπίτι του στην Κηφισιά. Ναι. Όχι. Ναι. Χωριό. Ολόκληρο. Ένα χωριό. Εκλέω, εντάξει, ναι, ρε, χαλάλι. Παρακαλώ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τιμωρηθεί. Ναι. Πώς θα κάνει τρεις ανανεώσεις. Ούτε καν ανανεώσεις δεν είναι. Τι είναι. Τι είναι με το Μιστακίδη δεν ανανεώσει δεν είναι. Ναι. Πώς θα κάνει μέχρι 36 αφού 1η Ιουλίου αρχίζουν τα συμβόλαια. Σκάνδαλος των σκανδάλων θα είναι αυτό. Δηλαδή, έτσι, μια ομάδα τιμωρείται. Μια ομάδα τιμωρείται να μην κάνει μεταγραφές. Μπορεί να κάνει μία ανανέωση. Ενώ ήταν να πέσει. Ενώ ήταν να πέσει. Και τη λένε τώρα αντί για μία, κάνε 4, 5, 15 μέχρι τι 36 και μετά θα κάνει κι άλλες. Μην του δώσουν και 5 βαθμούς δώρο από του 6 που τα αφαιρέθηκαν. Πώς, και εγώ σου λέω, πώς θα γίνει το μέχρι 36 αφού τα συμβόλαια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ξεκινούν 1η του μήνα. Να σου πω εγώ. Ναι. Τι εντός εισαγωγικών τρίκ θα γίνει. Mm. Τα συμβόλαια που έχουν τώρα θα τα μετατρέψουν μέχρι 36 και αντί για, για 6 μήνες των 2 του ΠΑΟΚ θα γίνουν για 1,5 χρόνο. Ναι. Αυτό όμως φίλε εκείνος λέγεται εντός εισαγωγικών βέβαια πάντα. Απάτη. Απάτη. Άρα δεν τιμωρούμε με μείον 6 και με απαγόρευση μεταγραφών και έχω μία δικαίωμα μίας ανανέωσης. Έχω δικαίωμα μίας ανανέωσης από 1η Ιουλίου και μετά. Και μέχρι τότε μπορώ να κάνω άλλες 10. Τι είναι αυτό. Νομίζω ότι γενικά δεν έχει κερδίσει τη συμπάθεια των Παναθηναϊκών που μας ακούνε τελευταίους 2-3 μήνες. Είναι με τον νόμο, ρε. Πάει με τον νόμο. Ναι. Φίλε, την πραγματικότητα σου λέω. Ναι, εντάξει, δει, έτσι. Σε παραδέχομαι. Και ξαναλέω, αυτό θα γινόταν για τον Άρη. Αν ήταν ο Άρης στην ίδια θέση. Θα γινόταν και τον Ηρακλή. Η Καβάλα ή η Νικηβόλου ή ο Ηρακλής. Θα γινότανε. Δεν σου λέω να αλλάξει ο νόμος και να μην πέσω. Χρήσανθε, τα είπε όλα. Αριανός ταξιτζής από την Καβάλα που μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Τον καλημερίζω, τον Δημήτρη. Μας ακούει και σε πάει πάρα πολύ εσένα. Σχεδόν κάθε πρωί. Φίλε, το ελληνικό ποδόσφαιρο καθάρισε. Έπεσε η Νικηβόλου και η Καβάλα. Όντως, ναι. Που ξεσπάσαν τότε, παιδί μου, στην Καβάλα και στην Νικηβόλου. Καθάρισε το ποδόσφαιρο μας. Στον Ολυμπιακό Βόλο. Και στον Ολυμπιακό Βόλο, συγγνώμη. Και στη νίκη μετά. Η νίκη έπεσε μόνη της. Δεν έπεσε. Καλά, ναι, αλλά... Ο Ολυμπιακός Βόλο και η Καβάλα είναι οι μοναδικές ομάδες που υποβιβάστηκαν με απόφαση. Και έγινε το εκπληκτικό. Ακόμα και σε εκείνη την απόφαση. Δίκιο και ο Μπέος. Ακόμα και σε εκείνη την απόφαση είναι εκτός πραγματικότητας. Τι δίκιο έχει ο Μπέος. Για τον υποβασμό του Ολυμπιακού Βόλου. Σωστά.
Έπαιξε Ολυμπιακός Βόλου, φίλε, στην Ευρώπη. Στέρισε από τον Άρη την ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ καταδικάστηκε λοιπόν για στημένα. Και δεν είχε καθόλου δίκιο. Και δεν είχε καθόλου δίκιο, φίλε, γιατί καταδικάστηκε και από το ποινικό δικαστήριο. Καθόλου δίκιο δεν είχε. Ξαναπέσει άλλη ομάδα έτσι. Ναι, απλά σου φαίνεται πρωτότυπο. Τιμωρήθηκε μια ομάδα κανονικά. Και η πλάκα ποια είναι. Τιμωρήθηκαν με αφαιρέσεις βαθμών οι ομάδες αυτές, ενώ δεν προβλέπονταν αφαιρέσεις βαθμών. Είχε παίξει με τον Σλοβάκο, που θυμίζει μαγαζί. Πώς ήταν, ο Μάριο Μπρέσκα. Μπρέσκα. Απαντάει ο φίλος ο Παοξής, τώρα αυτό είναι το μήνυμα, πολύ μεγάλη ιστορία. Καλύτερα εδώ με 700 ευρώ και να βλέπω ΠΑΟΚ, παρά να φύγω έξω να παίρνω 2,5 χιλιάρικα και να κάνω να πάω 20 χρόνια στην Τούμπα. Έτσι λέει ο φίλος. Το έξω πού, ας πούμε, Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι ο Ανδρέας. Οπουδήποτε. Χίλιες φορές Ηνωμένες Πολιτείες και να μην βλέπω ΠΑΟΚ και να βλέπω Brooklyn Nets, αν και η καρδιά μου είναι πάντα New Jersey Nets. Πληγώθηκα 23 της, του Βελγίου. Η ομάδα με το πιο πλούσιο ταλέντο. Άκου τώρα, αποστολή Βελγίου για το Μουντιάλ. Ξεκινάει ο Δημήτρης με τους θερματοφύλακες. Όπου κόπηκε, δεν χωράει στην αποστολή του Βελγίου, δεν χωράει Μάριε, ο Μπεντέκε, τον οποίο διαβάσαμε νωρίτερα να τον έχει ο στοίχημαν, γιατί δεν ήξερε ότι θα κοπεί. Σοβαρά δεν πάει ο, δεν χωράει ο Μπεντέκε, Μπεντέκε. Αλήθεια, της Πάλας. Γιατί στην επίθεση έχει Μπατσουαγή, Γιανουζάη, Λουκάκου και Μέρτενς. Συγγνώμη. Ο Γιανουζάη τώρα, εντάξει. Ο Γιανουζάη. Ναι. Αλλά βάλει και λίγο Αζάρ. Απλά είναι διαφορετικό, ξέρεις. Βάλει και λίγο Αζάρ. Ο Μπεντέκε είναι ίδιος πολύ με τον Λουκακού. Εκεί λίγο ίσως να πηγαίνει το. Και δεν υπάρχει και οριζή, οριγή, αυτό που λέγεται. Ναι. Θαύτηκε. Αποστολή Βελγίου με Κουρτουά, Κάστιλς τη Βόλσπουργκ και Μινιολέ. Εντάξει. Αλντερβάιρεντ. Τότεναμ. Μπογιατά στη Celtic. Celtic. Σιμάν. Los Angeles FC. Ο Κομπανί κανονικά. Αυτό είναι stand-by, ναι. Μενιέ, Βερμάλεν, Βερτόχεν. Βενιέ το δεξί μπακ της Παρί. Μέση, Καράσκο. Ναι. Ο οποίος παίζει στην Κινά. Πού πας, βρε Καράσκο. Εσύ Καράσκο, ναι. Σαντλή. Ντεμπρόινε. Ντεμπελέ. Ντεντόνκερ. Δεν το ξέρω. Άντελε. Ο Σαντλή είναι πρώην Τότεναμ, έτσι. Ναι. Που είναι στην West Brom. Φελαϊνή, πάντα εκεί. Αζάρ. Και ο ένας Αζάρ και ο αδερφός της Γκλάντμπαχ. Ναι. Ο Τίλεμανς, Μονακό. Ο Βίτσελ. Και αυτός είναι Κίνα. Και αυτός είναι Κίνα. Ο Βίτσελ με το παλί το φουντωτό. Ναι. Το Μπονεγέμ. Ρεσί και αυτός Κίνα. Και επίθεση Μπατσουαγή, Γιανουζάη, Λουκάκου και Μέρτενς. Μπατσουαγής κάνει ωραία πραγματάκια στην Ντόρτμουντ, τελευταίο δηλαδή, τρίμηνο. 20 παίχτες για μια εντεκάδα. 20 παίχτες. Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά το Βέλγιο. Belgian Red Devils. Αλλά δεν έχει τη στόφα. Δεν έχει. Μου αρέσει η γαλάζια τους. Η εμφάνιση. Πολύ ωραία. Γαλάζια με κόντρα ρίγες, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο. Έχω Κουρμπάλι, ποιοι Brooklyn Nets. Για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ωραίος. Αυτός είναι αδερφός. Ωραίος. Απαντάει ΠΑΟΞΙΣ εξωτερικού. Αν είσαι μόνος, χωρίς οικογένεια κλπ, τότε ναι. Μένεις Ελλάδα. Αν έχεις δύο ή τρία παιδιά, πώς θα τα ταΐσεις ρε μεγάλε με 700 ευρώ. Έχουμε τον άνθρωπο να μας απαντήσει. Με φανέλες του ΠΑΟΚ. Έχουμε δίπλα μας τον άνθρωπο να δώσει απάντηση. Τον λένε Χρήσανθο Τσαλτίδη. Πόσα παιδιά είπε. Δύο ή τρία παιδιά. Ναι, εδώ ο συνάδελφος με τέσσερα παιδιά μένει και βλέπει Άρη. Ορίστε. Το απόλυτο δράμα. Δεν παίρνει ευτυχώς 700 ευρώ. Όρισε μου το δράμα καλύτερα. Αλλά πολυτέλεια, 950, η πολυτέλεια για τους δημοσιογράφους είναι ότι μπορούν να κάνουν παραπάνω από μια δουλειά. Δηλαδή, εγώ για να μπορώ να ζήσω τα παιδιά μου, ναι, δουλεύω στο Λίμπερο, έχω το Λαμπαουτάρι, δουλεύω στο SDNA, έτσι γίνεται. Όπως ξέρεις και εσύ, Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Γιατί αν ήταν να δουλεύεις μόνο σε μια δουλειά, όπως είναι η πλειονότητα, εμείς είμαστε προνομιούχοι δημοσιογράφοι. Και είναι μια δουλειά που μπορείς να κάνεις και άλλες δουλειές. Τη δυνατότητα ναι. Να συνεργαζόμαστε με 3-4 μαγαζιά για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε. Μας το δίνει όμως η δουλειά μας αυτό το δικαίωμα. Και η φύση της δουλειάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε μια καλή δουλειά, είναι τραπεζικός παράδειγμα, και παίρνει έναν αξιοπρεπή μισθό σε σχέση με τα 400 και τα 500 ευρώ που παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, τα 600 ή τα 700. Μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει. Όχι. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς. Ένας καθηγητής όμως. Ένας καθηγητής μπορεί να κάνει παράνομη άλλη δουλειά. Ο καθηγητής. Δεν είναι νόμιμη. Ένας αστυνομικός.
Επίσης μπορεί να κάνει μια παράνομη άλλη δουλειά. Παίζω σε πολλά 20 επαγγέλματα. Αυτό ακριβώς. Αστυνομικός και παράνομη δουλειά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τραπεζικοί οι οποίοι, ξέρεις, σε μια περίοδο οι τραπεζικοί είχαν άνθηση παλαιότερα στο δημοσιογραφικό γίγνεσθε. Πάρα πολλοί που ήταν τραπεζικοί το πρωί, το απόγευμα έρχονταν και γράφανε. Π.χ. Τι? Π.χ. Π.χ. Δημήτριος Μπούζας. Καλά, μην. Α, ναι, δεν σκέφτηκα αυτόν. Έχεις δίκιο. Δημήτριος Μπούζας. Ναι. Καλημέρα, σωστά. Κύριε Δημήτρη. Σωστά. Μας ακούει και αυτό σχεδόν κάθε μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω τρεις φίλους που το πρωί ήταν τράπεζα. Νομίζω ακόμα είναι ένας φίλος μου. Ο Γιώργος. Γιατροί. Γιατροί και δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, πολλοί το παίζανε δημοσιογράφοι. Πώς που έδωσε το όνομά του στο γήπεδο του Άρη. Πώς λέγεται. Ο Βαλαρούτσος, ο Κλεάνθης. Κορυφαίος γιατρός ο Κλεάνθης. Θερματολόγος, πολύ καλός. Βικελίδης, ναι. Λέγεται το κήπο του Άρη. Ναι, δεν είχα στο μυαλό μου τον Κλεάνθη. Παρ' όλα αυτά, οι άλλοι όλοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και δυστυχώς με 700 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς τα δύο παιδάκια. Δεν γίνεται. Πόσο μάλλον τα τέσσερα. Εδώ ο φίλος μπαίνει σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του Χρυσάνθου, τα οποία δεν τα διαβάζω. Για το ότι έχει σπίτι, πήρε σπίτι μάλλον πρικό. Αυτά τώρα είναι δεδομένα. Δεν πήρα σπίτι πυρκό. Το σπίτι μου μάλιστα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αλλά ναι, λέει η ψυσταριά. Η ψυσταριά υπάρχει. Το πρώτο που μπήκε είναι η ψυσταριά. Λοιπόν, δεν έχουν μπει άλλα πράγματα. Αλλά το σπίτι μου το χτίζω ανελιπώς από το 9. Τσούκου, 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 τσούκου. Τούβλο, τούβλο. Γι' αυτόν γράφτηκε, φίλε, το Πετραδάκι. Κάποια Πετραδάκι, στιγμή το 2019 ελπίζω να έχει τελειώσει το. Να είναι αξιοπρεπές. Όταν τα ξαναβγεί ο τώρα τι, σε τι μορφή είναι τώρα. Σε γιαπημένα, πώς είστε. Όχι, κανονικά το σπίτι, ρε φίλε, σπίτι. Έχει αντίσχεση. Έτσι που το παρουσιάζεις, ρε Χρήστα, σε λυπήθηκε όλος ο κόσμος τώρα. Περίφραξη, ρε φίλε, δεν έχει γίνει αυτά τα πράγματα. Γιατί, φοβάσαι από κάποιον, ποιος να σε πλησιάσει. Τι περίφραξη. Στις μονοκατοικίες, ξέρεις, έχει κάγκελα. Αυτό το ακούω. Βάλε μια χορηγία ανταποδοτική. Αυτό είμαι έτοιμος, κοντά είμαι. Τα αυτοκίνητα το κάνει τζάμπα. Κάγκελα βάλει τζάμπα. Πού να δούμε εμείς χορηγία εδώ. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα επίσης. Καλημέρα από το φλεγόμενο. Πλακάκι από τον Άρη είχες πάρει. Από το φλεγόμενο. Αυτό περίμενα, αυτό το καλύτερο. Μου λέει ένας μια φορά. Και ξέρεις, μου το είπε κι άλλος, φίλε. Μου το είπε κι άλλος. Εμένα που το είχα πει για σένα. Πήγες, λέει, στην Πορσελάνα. Πλακάκι από τον Άρη. Πήγες στην Πορσελάνα, λέει, και πήρες, λέει, πλακάκια, λέει, και βάλεις στο σπίτι σου. Λέω, πρώτον, δεν πήρα από την Πορσελάνα πλακάκια. Πήρα κουζίνα και την πλήσα με την πιστωτική μου, γιατί θα βρισκόταν, λέω, ένας λασπολόγος να το πει. Και λέω, πήρα από αλλού, λέω, τα πλακάκια. Α, φίλε, εμάς μας είχαν πει ότι τα πήρες από εκεί. Άντε, καλά. Η λάσπη ξέρει πάρα πολύ εύκολη. Πιο εύκολο πράγμα. Καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο στο Μάλμε, όπου οι άνθρωποι έχουν πάθει παράκρουση και φοράνε το σανδάλι χωρίς κάλτσα. Φαντάζομαι που φτάσαμε. Στο Μάλμε τώρα τι καιρό έχει. Προφανώς ζέστη. Όχι, Χρυσανθέ, Σουηδία σερί, ναι. Προηγούμενη εβδομάδα απίστρελούς βαθμούς. Δηλαδή πόσο, 22? Όχι, 29-30-31, το άκουσα. Έλα, αποστολή Γαλλίας για το Μουντιάλ. Α, λέγε, συγκίνησέ με. Έξω ο Λακαζέτ, δεν χωράει. Έξω ο Ραμπιό, έξω ο Σακό. Ραμπιό είναι της Μονακό. Ο Μαρσιάλ. Αναγεννησιακό ζωγράφο. Έξω ο Κομάν. Έξω ο Μπενγεντέρ. Άντε ρε. Τη Βαλένθια που με επέκλεισε. Τη Σεβίλη. Έξω Παγιέ. Που έβαλε τα δύο κόλπα. Ξεσκίστηκε. Τερματοφύλακε. Αρεολά Γιορί Ματαντά. Ποιο Ματαντά. Ναι. Αμυντική. Ερνάντε. Κιμπέπε. Μεντί. Παβάρ. Ραμί. Ο Ραμί τα έχει με την. Ο Ραμί τη Σεβίλη. Αλήθεια λες. Ο Ραμί δεν τα έχει με τη Μαντόνα. Ο Ραμί με τη Μαντόνα. Σιτιμπέ, Ουμπτιτή, Βαράν. Του Εγάλεο. Μέση, Καντέ, Ματουιντή, Ενζονζή, Μποκπά, Τολισό. Επίθεση, Ντεμπελέ, Φεκίρ, κλεισμένος. Ζηρού, Γκρισμάν, Λεμάρ, τον θέλουμε και αυτόν. Εμπαπέ και το Βεν. Ο Ραμί με την Πάμελα Άντερσον. Πού βρεθήκαν, πού γνωριστήκαν. Με την Πάμελα ή με την Μαντόνα. Άρε Μπούντου, άμα έχεις το Μπούντου, ρεπορτάζ. Μπούντου, έλα εδώ ρε. Άμα λένε, έχεις το ρεπορτ. Αυτό το γυαλί. Να πω κάτι, η οποία δεν μου αρέσει στο λόγο μου. Καθόλου μα καθόλου, ποτέ δεν μου άρεσε. Ποτέ. Χάλια. Ούτε η Πάμελα. Χάλια. Προτιμώ εσένα χίλιες φορές, δεν κορυδεύω σοβαρά. Είναι δεδομένο αυτό ότι την προτιμώ. Όλοι προτιμούμε την Μπούντου σχέση με την Πάμελα Άντερσον. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι εδώ. Σου αρέσουν τα κορίτσια τη πλανή πόρτα, αυτό να πει. Όχι. Είναι άλλο να μπορεί να κάνει αυτό. Ναι.
και το προτιμάς από το να λες θέλω εκείνη. Εντάξει. Έχει και άλλο πλεονέκτημα. Η Μπούντου είναι, είναι αυθεντική. Κλείνουμε. Είναι αληθινή. Δεν έχει. Κλείνουμε. Με CFT Carpets Κολοκυθάς. Εντός 48 ώρων τηλεφωνείτε 2316-762-164 2316-762-164 και παραλαμβάνουν το χαλί ή το πάπλωμα από τον χώρο σας. Ναι. Με Διαμαντής Catering στο κτήμα Αγέρινο 2310-535-25 για την πολύ μεγάλη δεξίωση που θέλετε να κάνετε από 20 άτομα μέχρι 3.000 άτομα σε κορυφαίο περιβάλλον και Injection Service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βένζινο κινητήρα. Μαζί μας είναι και η Media Markt. Στην περίπτωση που έχεις Μουντιάλ μπροστά σου και πρέπει να έχεις και μεγάλη τηλεόραση για να απολαύσεις το μάτς και ψυγείο για να βάλουμε κρύες μπύρες, γιατί ο Μάριος δεν μπορεί αν δεν είναι κρύα η μπύρα. Αν Τζορμπατζόγλου έχει ξεχάσει την επέτειό σου και επειδή βλέπει συνέχεια μάτς και θα λείψει καμιά 484 μέρες προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, θέλεις να κάνεις ένα δώρο στη σύζυγο, άρα πρέπει να πάρεις ένα ωραίο πλυντηριάκι. Έχουμε καινούργιο πλυντήριο? Όχι. Όχι. Θα πεις τη Φρόσο, θα πάτε στα Media Markt και την ίδια ακριβώς μέρα. Αυτό είναι δώρο για επέτειο. Ναι, ωραίο το πλυντήριο. Γιατί? Ναι. Τι πας εσύ? Όχι, συμφέρει. Πάρε ένα κινητό. Ναι. Media Markt έχουμε και κινητό έχουμε. Ό,τι θες και ψυγείο έχουμε. Τι θες, ναι. Όποια συσκευή και να ζητήσεις, την έχουμε στα Media Markt. Η παντόφλα δεν θα πέσει αν πας στα Media Markt. Αφημερών παράδοση έχουμε στα Media Markt, κυρίες και κύριοι. Αν κάνουμε την παραγγελία μέχρι τις 3. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Ώρα μήτα έχει με την Πάμελα Άντερσον, επιβεβαιώνει τι ο 195. Πάμελα, τι Μαντώνα, ρε, το συγγνώμη, ίδιο. Πού βρεθήκαν αυτοί οι δύο, ώρα μή με την Πάμελα? Έλα. Στο Παρίσι. Στις Κάνες. Πανίνιδος. Στα βραβεία. Ασλαμής Μάριος, σε περίπου 2 ώρες από τώρα θα φάει γεμιστά κολοκυθάκια από το Πιπερόν. Στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων. Σύγχρονο μαγειρίο. 20-22 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, ανοιχτά και την Κυριακή. Ασλαμάς, πώς γίνεται? 11 με 9 το βράδυ. Σάββατο Κυριακές κλείνουμε 8. Μη μας ενοχλείτε μετά τις 8 παρατέταρτο. Σύγχρονο μαγειρίο, Πιπερών είναι μαζί μας. Χρήστος Κιώσης ήταν μαζί μας. Τσαλτίδης, Τσορμπατζόγλου. Να δώσω Πανίνη. Άλμπουμ της Πανίζη βγάζουμε νικητή. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 35 συμμετοχές, 36 κάπου εκεί. Φίλε, τώρα θα μου λένε ότι είναι στημένη όμως. Όχι, ρε, γιατί στημένο? Διάλεξε. Τι διάλεξε ότι θες, μου είπε νούμερο. Αλλά δες ποιος βγαίνει. Α, τι? Θα πούνε στημένο τι είναι τώρα. Δεν είναι όμως, δεν έχει σχέση. Γιατί ως γνωστόν. Αυτός αφού κέρδισε. Ως γνωστόν, τι? Η γυναίκα του Χαλίφη, ναι, δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια. Εγώ παρόλα αυτά, επειδή φίλε, η γυναίκα θέλω του να είμαι σωστός, το δίνω. Βαγγέλης Τζορμπατζόγλου. Δεν ξέρω, τώρα, άμα είπε, πήγε έξω και του είπε πες το 33. Είναι και σημαδιακό το 33. Ναι. Ο Κλάους. Βαγγέλης Τσορμπατζόγλου κερδίζει. Βαγγέλης Τσορμπατζόγλου αυτός τελειώνει. Αυτός είναι Τσορμπατζόγλου. Μήπως ο δικός μας είναι Τζο. Τσο είναι και ο δικός μας. Και ο δικός μας Τσο, ναι, είναι. Τελειώνει σε 8.90. Δεν έχει σχέση με τον Τσορμπατζόγλου. Mm. Παιδιά, κοιτάξτε, άμα θέλαμε να κάνουμε fake, θα το βάζαμε να στείλει ένα άλλο επίθετο της γυναίκας, α πούμε. Επειδή είμαστε τίμοι και σωστοί όμως, σας λέμε ότι ο Τσορμπατζόγλου Βαγγέλης κέρδισε. Δεν έχει σχέση με τον Τσορμπατζόγλου καμία. Άλλο τι είπε, είπε ότι είναι Αριανός, νομίζω. Είπε πιο ναι, μετά. Το λέει πιο πάνω, ρε. Είμαι Αριανάκη, είμαι Αριανός. Εγώ είμαι Άρης και δεν είμαστε συγγενείς. Έτσι. Τσορμπατζόγλου Βαγγέλης. Ναι. Και αύριο θα δίνουμε δωράκια. Α, η χαμένη. Αύριο θα κερδίσει όλοι... ο Ασλαμάς Γιάννης. Ασλαμάς Γιάννης. Δεν υπάρχει. Ψαγμένο είναι. Να ξέρετε κάτι. Όλοι οι χαμένοι καβατζώσατε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ Opticon Express. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο Πολουτζίδης, ο Χρήστος ο Κατσαρός μπορούν να πάνε από αύριο στα Opticon Express και να πούνε καλημέρα. Κέρδισα δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Και να πάρετε γυαλιά των 60 ας πούμε ευρώ, δίνοντας 10 ευρώ. Λοιπόν, από εμάς και τον Χρήστο και όσοι, να έχετε μια bloody rocking week.